Καλώς ήρθατε για το σακαλό καταπληκτικό μας υπεροχοποιημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμπτού δόθε πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα. Φίλε, είναι δυνατό να μην κάνεις σαρδάμ στο 100% καταπληκτικό φατσικό περιοχό καψούριδες και να κάνεις το αγνή ζουμουσάδα? Δεν γίνεται, φίλε, αυτό. Δεν γίνεται. Σημάδια των καιρών. Κουραστήκαμε φέτος πάρα πολύ. Μας κουράσανε κάποιοι. Μας κουράσανε. Θέλω τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσουμε στον κύριο Μπάρκα. Μπάρκας, Μπάρκας. Αυτό το αγόρι, το οποίο γονατιστό έκλαιγε όταν είχε φάει τον κόλ του Βαρέλα. Σε μια κατάσταση δυστυχίας, σε μια κατάσταση μελαγχολίας, κατάπτωσης, κατάθλιψης. Στα γονατάκια είχε πέσει. Το έπνιξα σαν κουνελάκι, τον κολάκι. Το έπνιξα. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή, το καταλάβαιναν όλοι, γι' αυτό ήταν και τόσο περίλυπος. Και μετά σαν χαζοχαρούμενο αγόρι που του δίνεις μήλο καραμελωμένο στο Λούνα Πάρκ, εκεί που τώρα είναι το Μέγαρο όμως θέλω, το παλιό Λούνα Πάρκ, τα συγκρόμενα, στην παραλία. Όταν ακύρωσε τον γκολ ο Κομίνης, πανηγύριζε όπως πανηγύριζε ο Μάρκο Ταρντέλη στο τελικό του Μουντιάλ του 1982. Ιταλία-Γερμανία. Αφιερωμένη όλη η εκπομπή στον Μπάρκα. Έτσι ρε, για την πάρτι σου. Γιατί? Γιατί είπα ότι κανένας λέει. Μόνο ο ΠΑΟΚ λέει αμφισβητεί το πρωτάθλημα, λέει. Κανένας άλλος. Όλοι μας παραδέχονται και είμαστε άξιοι. Φίλε, άκουσε τα κάνεις. Συνταγή. Το κουστάκι εδώ. Σου πω εγώ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα κάνεις γαργάρες μαλατόνερο. Θα βάλεις μέσα και δυο σταγόνες λεμόνι. Βάλε και λίγο τριλέτ. Βάλε και λίγο άζαξ με αμμονιαζόλ. Βάλε και λίγο μέσα. Βάλε και λίγο κουρκουμά. Και κάνε γαργαρίτσες. Μπορείς στο τέλος. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ λοιπόν. Θα κάνεις αυτή τη θεραπεία. Θα λες είμαι άξιος πρωταθλητής. Με το που ξυπνάς το βράδυ επίσης, θέλει τρεις φορές για κατούριμο που θα συγχώρεσαι. Θα λες είμαι άξιος πρωταθλητής. Το αξίζω, το αξίζω. Το πήραμε την αξία μου. Το πήραμε την αξία μου. Επειδή δεν μπορεί να μην είναι αρκετές οι φορές αυτές, θα γράψεις ένα κασετόφωνο παλιό από αυτά τα μπαούλα που είχαν διπλής εγγραφής με την κασέτα, μπρος πίσω κιόλας. Αυτά τα οποία ήταν, ερχόταν το υπεχοδέ και έλεγε συγγνώμη, το ακίνητο το έχετε δηλώσει. Κάποιοι ήταν αρσιβαρίστες, θυμάσαι δηλαδή. Ξεκίνησα από τον Μπρόγκ που κουβαλούσα να πούμε κάτι μπαούλα στην πλάτη και μετά, δεκαετία 80, είχαμε όλοι ένα τέτοιο ραδιοκαστόφωνο. Να το πάρεις πού στην εκδρομή. Ήθελες πίσω να πούμε ριμουλκό. Τρέιλορ. Τρέιλορ δεν είναι το ριμουλκό. Τρέιλερ είναι αυτό που ακούμε εμείς, που γράφουμε εμείς τα τρέιλερ, έτσι. Άλλο το τρέιλερ, άλλο το τρέιλορ. Έτσι. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τι έλεγα. Α, ναι. Θα βάλεις λοιπόν κατά τη διάρκεια του ύπνου σου, όταν θα κοιμάσαι, θα κάνεις υπνοπαιδεία. Δηλαδή, δίπλα θα ακούγεται μια φωνή, θα βάλεις μια καβλιάρικη φωνή, εσύ ρε παιδί, μια γυναικεία φωνή, η οποία θα σου λέει: αξίζεις το πρωτάθλημα. Αξίζεις το πρωτάθλημα. Είσαι πεντακάθαρος. Είσαι αγνός, είσαι γνήσιος. Το πήρες με την αξία σου. Το πήρες με την αξία σου. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εσύ το άξιζες. Μάζεψες τους περισσότερους βαθμούς. Δεν το πήρες στα δικαστήρια. Δεν είναι χάρτινο. Δεν είναι ψεύτικο. Δεν είναι κύβδηλο. Είναι αληθινό. Είναι πραγματικό. Συγχαρητήρια. Είσαι ο κορυφαίος. Άξια πρωταθλήτρια. Γνήσια. Παντελονάτη. Αυτό θα παίζει όλη νύχτα. Στο τέλος, μαλακάκο. Θα το πιστέψει, ρε παιδί μου. Εννοώ μαλακό στις αντιδράσεις. Αυτό δεν εννοώ. Δεν βρίζει η εκπομπή. Δεν βρίζει ποτέ. Στο τέλος θα το πιστέψεις. Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος. Και πιθανόν το πιστέψετε και όλοι σας. Για να το πάμε στο σοβαρό όμως, να σου πω ότι κανένας, μόνο λέει ο ΠΑΟΚ, αφισβητεί τον τίτλο της ΑΕΚ. Φίλε, είναι λάθος όλη η πρόταση. Δεν υπάρχει τίτλος της ΑΕΚ. Είναι άκυρος. Δεν μπορώ να αφισβητήσω κάτι που δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνεις. Αφισβητείς την ονομασία μιας χώρας. Αφισβητείς αν η πεθερά σου είναι καλός άνθρωπος. Αφισβητείς την πρόβλεψη του καιρού. Αν όντως θα βρέξει. Αφισβητείς, ξέρω εγώ, αν είναι καλός μάγειρας ένας φίλος. Αλλά να αφισβητήσεις κάτι το οποίο είναι χάρτινο ψεύτικο,
Δεν γίνεται. Δεν μιλάμε για αμφισβήτηση. Μιλάμε για έναν άκυρο, για έναν τίτλο στα χαρτιά. Σου χαρίζουμε λοιπόν πριν πω χορηγούς, πριν πω τίποτα, ήθελα να ξεκινήσω έτσι, το κρατούσα από χθες όπως κατάλαβες. Σου χαρίζουμε δύο στιγμιότυπα. Ένα, εκεί που είσαι σαν κλαμμένο μπίμπιπ γονατιστό και κλαίγεσαι την ώρα που το έχεις ρουφήξει τον κολάκι του Βαρέλα. Και δύο, εκεί που χοροπηδάς μέχρι τον ουρανό, εδώ δες. Ένα στιγμιότυπο γεμάτος τρελή χαρά που ακυρώνει τον κόλο Κομίνης. Πανηγυρίζεις σαν να έχεις βάλει εσύ γκολ. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Αυτά που λέτε. Θα πούμε πολλά και διάφορα, έχουμε ετοιμάσει. Σήμερα έχω δύο χρέη που οφείλω και ένα ακόμα, συν ένα. Χρωστάμε τον κύριο τον παππού Σάβα, αυτός που τιμά το όνομα Σάβας. Εδώ και πολύ καιρό το έχετε ζητήσει, σήμερα ήρθε η μέρα να το ακούσουμε. Ήταν εποχή που ήμουν στον Αρένα, ήταν εποχή που έκανε εκπομπές ο υπέροχος, ο τόσο γνήσιος και αγνός τύπος που λέγεται Γιώργος Τουρσουνίδης και έβγαλε τον παππούλι αυτόν, ο οποίος δεν είναι πια εν ζωή, έφυγε λίγους μήνες μετά από αυτό το ηχητικό. Ήμασταν εκεί, το ακούγαμε, ήμασταν απ' έξω όταν διαδραματίστηκε όλο αυτό, όταν εκτυλίχθηκε όλο αυτό, όταν ακούστηκε αυτό το πράγμα στον αέρα. Μου το ζητάτε πολύ καιρό, σήμερα θα το βάλουμε. Χρωστάω οπωσδήποτε του Λάρα και αυτό θα το ακούσουμε σήμερα, τα ηχητικά. Και το ΠΑΟΚ είσαι γιατί που μου ζητάτε. Χθες μου είπατε αρκετοί στο inbox, τη γιαγιά λέει κανονικά πρέπει να την κάνεις λέει από Δευτέρα. Δεκτό και σωστό. Δεκτό και σωστό. Να βάλω και την κατάκτηση μέσα. Το δέχομαι, ήδη το ξεκίνησα να το γράφω, το μονόπρακτο. Με τη γιαγιά έχει μέσα ό,τι συμβαίνει από τις 25 Φεβρουαρίου και μετά, όλα, ό,τι υπάρχει. Αλλά θα περιμένουμε και την κατάκτηση Κυπέλλου, είμαστε βέβαιοι. Ξαναλέω, όλη τη βδομάδα λέω, δεν έχουμε να αποδείξουμε σε αυτούς τίποτα. Σε αυτούς που έκλεψαν το πρωτάθλημα και τώρα μουλοχτά πανηγυρίζουν προσπαθώντας να πείσουν τους εαυτούς τους, δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα. Σε αυτούς που ρωτούσαν, πρόεδρε, πανηγυρίζουμε κανονικά. Φυσικά, βιντεάκι του Λιμπερόπουλου επίσης κυκλοφόρησε που λέει τότε ντροπή. ΑΕΚ λέει το πρωτάθλημα μέσα στον αγροτικό χώρο το πήρε και ήρθε ο Ολυμπιακός. Προσέξτε τότε, τη ΑΕΚ δεν τη αφαιρέθησαν βαθμοί τότε. Στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα δεν τη το άφησαν γιατί. Όχι επειδή τη έκλεψαν βαθμούς. Απλά έδωσαν βαθμούς στον Ολυμπιακό που τους είχε χάσει μέσα στον αγροτικό χώρο στο μάτσο Ολυμπιακός Καλαμαριά. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια παρόμοια αλλά όχι πανομοιότυπη περίπτωση. Το καταλαβαίνετε. Εδώ ήρθαν και σου είπαν μείον 9 για να το πάρει ο άλλος. Έλεγα ο Δόλιος εκείνη τη βδομάδα. Το θυμάστε. Πριν από το μάτσο με τον Κάρο. Προσέξτε γιατί αφού δεν στραβοπατήσαμε ούτε στα Γιάννενα ούτε στο Αγρίνιο, θα ψάξουν τρόπους να μας αφαιρέσουν βαθμούς. Ούτε προφήτες είμαστε, ούτε παντογνώστες, ούτε οι αναλυτές. Λίγο καταλαβαίνουμε. Ψυχανεμιστήκαμε το τι θα γίνει. Με αυτούς λοιπόν παίζουμε το Σάββατο. Εμείς θα είμαστε εδώ 6 με 8 πριν το τελικό, το δύο ώρο μας. Να είστε έτοιμοι οι φίλοι μας στο εξωτερικό που πάντα κάνουμε τη βόλτα, την παγκόσμια βόλτα ΠΑΟΚ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και άλλοι φίλοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Ωραίο είναι να αρέσει αυτό που κάνεις και να το παίρνουν να το κάνουν και οι άλλοι. Μια χαρά. Έχω τέτοια θέματα. Τώρα οι περισσότεροι από εσάς λέτε δεν θέλω να βγω σε εσάς γιατί βγαίνω στον Κωστή. Επίσης ωραίο είναι και αυτό. Πριν προχωρήσω στα του Σαββάτου, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και στο βόλεϊ και στο handball. Χθες δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που περιμέναμε, ούτε στο βόλεϊ, ούτε στο handball. Ο τίτλος πήγε στο Γαύρο μετά από τρία σερί πρωταθλήματα. Θέλω σήμερα, στη δύσκολη μέρα, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη, στο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Για τα τρία αυτά πρωταθλήματα συνεχόμενα, για το κύπελο, σήμερα, και να τους πούμε, ναι, δύο κύπελα, τρία πρωταθλήματα, ναι, ναι. Για τα τρία πρωταθλήματα και τα δύο κύπελα. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και στον τωρινό
πρόεδρο, τον κύριο Τσαλόπουλο και στους προηγούμενους και όλους. Δηλαδή αυτά τα τρία πρωταθλήματα δεν τα ξεχνάμε. Δεν τα διαγράφει η φετινή αποτυχία να πάρουμε το τέταρτο σερί. Αγαπούμε αυτή την ομάδα, την ευγνωμονούμε για αυτά που μας έχει δώσει, δεν το ξεχνάμε και είμαστε δίπλα της. Να το ξέρουν. Το ίδιο ισχύει και για το handball. Για αυτά που μας έδωσε το handball. Και πρωταθλήματα και κύπελα και μεγάλες στιγμές. Δεν τα αναιρεί σε κανένα βαθμό το ότι δεν κατάφεραν και φέτος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια. Θεωρώ ότι το πρώτο μάτς αυτή τη φορά, δεν είμαι η Δήμονας στο βόλεϊ, μου λένε για λάθη του προπονητή. Δεν είμαι τόσο γνώστης για να το γνωρίζω, αλλά αυτοί που ξέρουν λίγο παραπάνω μου λένε ότι ο προπονητής ο Τωρινός έκανε λάθη ο Ρίτσι. Εγώ ξέρω ότι στο πρώτο μάτς κάτω χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε το πρώτο παιχνίδι, να σπάσουμε την έδρα και τον τζαμπουκά από την αρχή και όλα αυτά τα διαφορετικά. Πιστεύω ότι αν πέραμε το πρώτο μάτς κάτω, εκεί που πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα σπάζοντας την έδρα, στο πιο κακαλά το πρωτάθλημα όλων των εποχών, αλλιώς ήταν και το δεύτερο μάτς εδώ στο Παλατάκι. Τώρα, έτσι όπως έγινε η κατάσταση, αυτό. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά. Και του βόλεϊ και του handball. Γυρίζουμε στα δικά μας. Να πω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Χθες δώσαμε ένα αφιγραντήρα, τρομερό δώρο. Προχθές ένα τάμπλετ. Παραπροχθές ένα κινητό τηλέφωνο κούμποτ. Σήμερα έχουμε ένα φορητό ηχείο Bluetooth της Sony. Υπέροχο ηχείο. Το συνδέεται με το κινητό σας, το συνδέεται όπου θέλετε και είναι ένα ηχείο με εξαιρετικές αποδόσεις, ένα ηχείο Bluetooth Sony. Επίσης σήμερα έχουμε κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125 στη Νεάπολη. Να σας πω ότι και μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 γράφοντας οπωσδήποτε και κάτι άλλο πέρα από το ονοματεπώνυμο. Δεν θέλουμε να στέλνετε μόνο ξερά το όνομα και το επίθετό σας. Γράψτε και κάτι άλλο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι εσείς θέλετε. Και επίσης, να πω ότι μέσα από τα τηλέφωνα θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 8.30 να μιλήσετε εσείς, θα κρατήσουμε και εσάς που θα βγείτε στον αέρα για να δώσουμε τη δυνατότητα για τα κρέατα ενός μήνα. Είναι υπέροχο το δώρο να γεμίσουμε με ωραία πράγματα το τραπέζι σας, το οικογενειακό ή ακόμα και αν είστε μόνος σας. Δεν έχει σημασία. Σε εποχές δύσκολες, ευχαριστούμε και τα δύο κροπολία μας, και το Κροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη και το Κροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Χορηγός πρώτης ώρας είναι φυσικά το Όλα στα Όρθια. Σπουδαία πράγματα τρώτε εκεί στο ψητοπολείο μας, στη Λεωφόρο Στρατού 18 και σκεπαστεί με τυριά μέσα λιωμένα, με Φιλαδέλφιες και άλλες περιοχές της Αθήνας. Σκεπαστές γύρω Σχοιρινός, γύρω Σκοτόπουλο. Αυτά υπέροχα, υπέροχα τα πιάτα του, ο γύρος του, νοστιμότατος, 837-166. Πολλά χρόνια εμπειρίας. Όλα στα Όρθια. Μπαίνετε, τρώτε και θα με θυμηθείτε. Και βέβαια κοτόπουλο σούβλας, καταπληκτικό, πεντανόστιμο. Όσο για γυαλιά, ένα συνοδρόμος και οδηγεί στην Νεάπολη, Παναγίτη Τσαλδάρη 22, Optic Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά. Την ξέρουν τη δουλειά όσο κανένας άλλος. Προσέχουν τα ματάκια σας όσο κανένας άλλος. Η οικογένεια μερακλείδικα. Γουστάρουν αυτό που κάνουν. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που εξακολουθούν στη ζωή τους να έχουν τη λέξη και την έννοια μεράκι μέσα. Μετάφρασε το. Στα αγγλικά. Μετάφρασε το. Στα γερμανικά. Εγώ μιλάω για αγγλικά και αγγλικά σε επίπεδο λόρου, γερμανικά σε επίπεδο πτυχίου ΑΕΗ. Λοιπόν, πες, το κάνει με μεράκι. Όχι με χαρά, όχι με προσοχή. Μεράκι. Πάρ' τη λέξη μεράκι. Είναι στην ίδια κατηγορία με τη λέξη φιλότιμο. Πολύ φιλότιμος. Ή έχει φιλότιμο αυτός, ρε. Μετάφρασε το. Πώς θα το μεταφράσει. Πώς. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Απλά, ξεκάθαρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις πάρα πολλές ευχές για το σαϊτάκι μας. Για το τρίτο μου παιδί που δεν το έχω προσέξει όσο πρέπει. Κάνω κάθε μέρα, θέλω να το λέω φωναχτά, να το ακούτε κι εσείς την αυτοκριτική μου. Δεν βρήκα το χρόνο να ασχοληθώ. Με άλλα κι άλλα και με άλλους τρέχουμε και ασχολούμαστε για άλλα πράγματα. Αυτό που είναι ένα δικό μου παιδί δεν το έχω
φροντίσει όσο πρέπει. Δεν το έχω. Θα βρω το χρόνο. Να τελειώσουμε με τον τελικό, να πάρουμε το κύπελο και θα βρω το χρόνο να κάνω και πράγματα εκεί. Δεν θέλω. Ευτυχώς το ξαναλέω που υπάρχει η Χρύσα και ο Γιάννης που ασχολούνται. Το νέο που βγήκε χθες λοιπόν, και είναι ωραίο να βγαίνουν έτσι νέα. Κλατς! Τουλάρας έχω έτοιμη. Το νέο που βγήκε χθες είναι ότι αποφάσισαν να φέρουν ξένο διαιτητή. Ξένο διαιτητή. Και εκεί, πρόσεξε, μετράς αντιδράσεις. Πάλι θα πω παρομοίωση. Έχουν χαθεί χρήματα. Έχουν χαθεί χρήματα. Και είναι μια παρέα. Είναι σε μια αίθουσα. 20 άνθρωποι. Κάπου. Κάποιος λέει, παιδιά, μου κλέψανε λεφτά. Και έρχεται η αστυνομία και λέει, παιδιά, θα ψάξουμε τις τσέπες. Αυτός ο οποίος είναι καθαρός λέει, παιδιά, ναι, βεβαίως, ναι, παιδιά. Να μας ψάξετε, γιατί δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτή δεν θα είναι η αντίδραση. Ε! Βεβαίως ρε παιδιά, να βρει ο άνθρωπος τα λεφτά του. Κανονικά, ελάτε να ψάξετε. Πρώτος θα διάζω τις τσέπες μου για να δει ότι δεν έχω πάρει το αλλού τα πράγματα. Αυτός ο οποίος έχει κάνει τη ματσακονιά και έχει χεσμένη. Τι ωραία λέξη, πώς γεμίζει το στόμα. Πώς γεμίζει το στόμα. Αυτός που έχει λοιπόν χεσμένη τη φωλιά του. Καλά, εσείς έχετε ένταλμα. Και δεν μου αρέσει το βλέμμα του αστυνομικού. Και από πού έχετε πάρει εντολή. Και γιατί μεταξύ μας να μην τα κανονίσουμε, να κοιταχτούμε στα μάτια και να πούμε ότι δεν σε έχω κλέψει. Και συγγνώμη, η κοπέλα που είναι, γιατί δεν φέρατε γυναίκα να την ψάξει. Και τα διακριτικά σας είναι λίγο ξεβαμμένα, δεν είναι. Και επίσης δεν έπρεπε να μας προειδοποιήσετε. Έτσι έρχεστε εδώ και παραβιάζετε το δικαίωμά μας. Και δεν είναι προσβλητικό αυτό που θέλετε να μας ψάξετε. Θα πει αυτός ο οποίος, ο άλλος ο οποίος, έλα, παιδιά, ψάξτε να τελειώνουμε να βρούμε ποιος είναι. Λέω εγώ τώρα στο μυαλό μου, έτσι τα έχω ρε παιδιά, κοπογιανίτικα, ριχά. Έτσι δεν είναι. Και γιατί, και πότε έχει ξαναγίνει αυτό τελευταία φορά, γιατί. Και γιατί, δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας. Αυτό ακριβώς έγινε χθες με τον ξένο διαιτητή. Κακάκια στη λευκή κάλτσα βγήκαν. Μια πρεμούρα από όλους. Γιατί πισωγύρισμα. Πισωγύρισμα δεν είναι ότι φέρνουμε ξένο διαιτητή. Πισωγύρισμα είναι ότι αλώνιζαν τόσα χρόνια αυτά τα βλαστάρια, τα σταλμένα, οι Ταλιμπανέζοι με τη σφυρίχτρα, οι Καμικάζοι. Οι αρετόπουλοι, οι κομμίνιδες, οι σπάθες, οι στυλιάρες, οι μίτσιοι, οι παπάδες, όλα αυτά τα μπουμπούκια αλώνιζαν για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε φέρε ξένο διαιτητή. Το πισωγύρισμα και η προσβολή δεν είναι που λέμε φέρνουμε ξένο διαιτητή. Το πισωγύρισμα δεν είναι που λέμε παιδιά πρέπει να σας ψάξουμε. Το πισωγύρισμα είναι που λείπουν τα λεφτά που κάποιοι κλέβανε. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το θέμα. Πήγαν κάποιοι τώρα λοιπόν στο καλά πισωγύρισμα, λέει, τι είμαστε, λέει, Ουγκάντα, αφέρ, μα, δεν κατάλαβα. Αφού είναι άθλοι, είναι σάπκοι αυτοί εδώ πέρα. Είναι σάπκοι. Δεν θα φέρω ξένων. Βεβαίως. Και δεν έχουμε εμείς, έχουμε, ορίστε, Σιδηρόπουλος, γιατί να μην παίξει Σιδηρόπουλος, κατευθείαν. Αλλά, όχι ο Σιδηρόπουλος. Όχι ο έτσι, όχι ο αλλιώς, όχι εμείς, όχι οι άλλοι. Άρε Μελισανίδη. Εκείνο το ραντεβού φίλε που πήγε στον Περέρα. Εκεί είναι που λέμε. Πραγματικά πιαστήκαμε στον ύπνο. Σε εποχή που έκουτε καν είχε αδικηθεί. Σηκώθηκε και πήγε, ως τι πήγε ο Μελισανίδης. Ως φίλαθλος ΣΑΕΚ απλώς έτσι. Σηκώθηκε και πήγε στον Περέρα. Τι του είπε του Περέρα δεν ξέρουμε, αλλά μετά από εκεί και πέρα. Είδατε όλα αυτά που έγιναν. Και ρωτώ εγώ, γιατί να μην έρθει ξένος. Αυτό θα μας δείξει δηλαδή το πρωτάθλημά μας. Είναι όλα τακτοποιημένα έτσι. Είναι όλα τόσο καθαρά. Είναι όλα τόσο οργανωμένα που προσευλήθησαν κάποιοι χθες. Καλά λέει, θα φέρετε ξένο. Ρε κουφάλες, τα έχετε σαπίσει όλα.
Αυτό σας πείραξε? Αυτό σας πείραξε? Είναι όλος βουτυγμένος μέσα στα σκατά, έχει βγει από το βόθρο και περνάει ένα ποδήλατο που έχει μια νερολακούβα λίγο νερό και τον πιτσιλάει και λέει: «Καλά έφυγε, τι κάνεις ρε, μας λέρωσες!» Αυτό ακριβώς είναι. Πέρασε το ποδηλατάκι το παιδικό με τις βοηθητικές, πλίτς, και του πετά λίγο νερό κάτω στο μπατζάκι. Αυτός ο οποίος είναι από πάνω μέχρι κάτω, από πάνω μέχρι κάτω, μέσα στα περιτώματα, μέσα στα σκατά. Και γύρισε, καλά, τι είναι αυτά, καλά, ντροπή, πέρασε και με λέρωσες. Ουέ ημίν, υποκριτές, ουέ ημίν, αυτό, ντροπή σας ρε, σας πείραξε ο ξέρος διαιτητής, γιατί ρε, τι ανα... Ναι, φυσικά, μπορεί να έχει του χρόνου, όλο το χρόνο, ξέρους διαιτητές, μπορεί να έχουμε κάθε μέρα, μπορεί. Αλλά είναι οι ίδιοι που είπαν, το ΒΑΡ τώρα, γιατί το ΒΑΡ, γιατί το ΒΑΡ. Ένα χρόνο. Και βγήκε βέβαια και ο αρχικλόουν, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, στο Βέλγιο και κάνει δηλώσεις και λέει: «Αχ, καλά, λέει, το χάσαμε το πρωτάθλημα. Αλλά αν υπήρχε το ΒΑΡ, το έχουν το ΒΑΡ, λέει, και δεν το χρησιμοποιούν. Αν υπήρχε το ΒΑΡ, ο Ολυμπιακός, λέει, θα ήταν 10 βαθμούς μπροστά πρωταθλητής». Γελάσαμε και με σένα. Θέλω να δω και επεισόδια Λόλεκ και Μπόλεκ μετά. Πιστεύω θα γελάσω το ίδιο, να ξέρεις. Τα πρώτα Λόλεκ και Μπόλεκ όμως. Να σου πούμε ότι αν υπήρχε ΒΑΡ, ο ΠΑΟΚ θα ήταν πρωταθλητής από πολύ νωρίς. Δεν περίμενε τις τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά αυτό το παραμυθάκι σου είπαν, κατάπιε το εσύ, όπως και ο Μπάρκας, όμορφα και ωραία. Χλαπ! Χλαπ! Το καταπίνεις. Με το που θα γυρίσουμε, θα ανοίξουμε γραμμές, οπωσδήποτε θα παίξει το ηχητικό του κυρίου, όχι κύριος, δεν λέμε όταν έχει φύγει κάποιος, του παππού Σάβα, του αγαπημένου οπαδού και φίλου του ΠΑΟΚ, που έφυγε από τη ζωή και εδώ καιρό και καιρό το ζητάτε. Πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, ένα υπέροχο ηχείο Sony Bluetooth κληρώνουμε σήμερα από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που έχει τρομερή ρέντα με 15 ημέρα. Φοβερά πράγματα, φοβερά δώρα. 51 χρόνια με τρομερές τιμές. Τρομερές Samsung QLED τηλεοράσεις. Τεφάλ γεννήτριες με έκπτωση 30%. Smartphone Huawei και Xiaomi από 99 ευρώ. Καταπληκτικά κινητά. Φοβερά, υπέροχα δώρα. Το Yotomi κλιματιστικά, Wi-Fi, δώρο smartphone. Παίρνοντας δηλαδή ένα κλιματιστικό το Yotomi, έχεις και δώρο smartphone. Σκούπες, ροβέντα, κυκλονικές, χωρίς σακούλα. Χαμός γίνεται, παιδιά. Και τα δώρα που έχουμε δώσει είναι μοναδικά. Τι να πω. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τρίφτη παίζω. Από αυτό που ξέρεις. Κάνω στο τυρί, ρε παιδί μου, τη μυζήθρα. Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Ζούμου σου λέμε! Και κάθε πίκρα και με κληρώνουμε. Sony, Bluetooth, ηχείο υπέροχο. Και τα κρέατα ενός μήνα, ολόκληρου μήνα, από το Ακροπολείο Άγγελο στη Νεάπολη. Πάμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Έχω για τα ηχητικά, θα τα ακούσουμε λίγο πριν φύγουμε για το διάλειμμα των 9. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σήμερα σεφτέ. Ο Γάλλος Ζανζάκ σεφτέ, Μπαστιά, Λιόν, Νις, Σεντετιέν, με πολλές. Και μάλιστα είναι Γαλλοαλγερινός. Έτσι, ο Καρίμ Ζανζάκ Σεφτέ. Γεια σας! Η σιωπή είναι χρυσός. Και ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Φακαντόρο. Έτσι λέει. Τι μου έκανε, λέει, άντρα. Τη βγάζει την ποτικοπαγίδα. Λέει, τι είναι αυτό, λέει. Λέει, για την επέτειό μας. Λέει, και μου έβρισε αυτό, λέει, τι είναι αυτό. Φακαντόρο. Ναι, καλημέρα! Πάρα πολύ. Α, αυτός και Μπετόβεν. Πάμε στον τρίτο. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Χαίρομαι πολύ που ανοίγω πάλι την παρέα. Βεβαίως. Γουρλού, γουρλού είσαι. Γουρλού. Ναι, των φανατικών ακροατριών σου. Χαίρομαι και εγώ. Λοιπόν, να κάνω και εγώ το δικό μου σχόλιο. Είμαι η Νάντια καταρχάς. Γεια σου, Νάντια. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο κεφάλαιο του τελικού. Πρόκειται για τη μετακίνηση των οπαδών. Mm-hmm. Προς τα κάτω, την ασφαλή παρακολούθηση του αγώνα και την ομαλή διεξαγωγή του τελικού. 100%. Έρχεται ο τελικός αυτό σε μια περίοδο που ο ΠΑΟ κουβαλά μια τιμωρία, αφαίρεση 2 βαθμών, και αν συμβεί οτιδήποτε, υπάρχει και ο φόβος προβοκάτσιας απομονωμένους, έτσι. Φωνάζουμε εδώ και πολλές μέρες και λέμε ιδιαίτερη προσοχή. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να υπονομεύσει την προσπάθειά τους στην αγωνιστική. Ακριβώς. Αυτό θέλουν. Πολύ ύποπτη στάση του Ολυμπιακού, που έχει αποδεχτεί έτσι παθητικά
το ότι έμεινε εκτός προκριματικό Champions League. Αν βάλεις στην εξίσωση και στο κάδρο που λένε τώρα οι μορφωμένοι και το ότι ο Μπαρμπα Θοδωρίδης βγήκε και είπε ότι θα γίνουν πολύ χειρότερα, άρα πρέπει να είμαστε όχι υποψιασμένοι 1000%. Το κάθε βήμα μας να προσέχουμε εκεί. Έτσι, εκείνο που έχω να τονίσω έτσι, μια που είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτόν τον αγώνα, είναι με σύνεση, μεγάλη προσοχή γιατί μας περιμένουν στη γωνία για το παραμικρό λάθος, όχι άγχος και η νίκη θα είναι δική μας γιατί ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος και αποφασισμένος. Αυτά, τα πες όλα. Τα πες είναι όλα. Λοιπόν η Νάντια, σας χαιρετώ, βάλαμε και εμένα στην κλήρωση. Δώσε μου για τα τρία τελευταία ψηφία. Σε 5-18. Γεια σου Νάντια. Φιλάκια πολλά, γεια χαρά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, πέσαμε όλοι μαζί. 23-10-287-888, τρεις σειρά, τρεις μαζί. 23-10-287-888, να ξανανεβάσουμε το σύστημα. Καλημέρα σου, Μουσού, λέει ο Νίκος ο Δούμος. Κάθε πίκρα και με κουφάλα νεκροθάφτη, πάνω απ' όλα Παοκάρα. Γεια σου, Νικόλα. Με τα ρεπερτόρια σου, λέω Κρίς Κολομπάμπου, είμαι Πάο και Μάο και με υφανό διαιτητή, ξάδερφο του κειμένου σας. Πολύ κλάμα για την κειμενική φυλάδα, λέει του Μιάο Μιάο. Βέβαια, το είδατε σήμερα, το είδατε, έτσι. Έτσι, γεια σου Χρήστο Κολοβέ στη Μελβούρνη. Ζούμου σου, καλησπέρα από την Ασπρόβλη Μελβούρνη. Δύο μέρες και σήμερα θέλω νίκη με 3-4 γκολ διαφορά. Θα τα δούμε αυτά και θα τα πούμε και αύριο. Ο Ντίμης ο Κυρόπουλος, αυτός που το παίζει ηθικά του τερματοφύλακας που δεν το ξέρει ούτε η μάνα του μας προκαλεί. Το είδαμε, το διαβάσαμε και πρέπει να μπαίνω εγώ μετά να σβήνω από κάτω, να σβήνω από κάτω διάφορα. Πάμε τώρα, ξανασηκώσαμε το θέμα μας γιατί είχαμε προβληματάκι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ πλέον θα λέμε, γιατί όλα πρέπει να τα εναποθέσουμε στον Κύριο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Ο Κύριος Γραμμένος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ναι, ναι, βεβαίως. Η ΕΠΟ τι εννοεί? Για τον ξένο... Τι εννοεί? Όλα πράσινα και κίτρινα και κόκκινα τα βλέπω. Έτσι λοιπόν, ήταν μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και από εκεί κρατήσαμε το ΕΠΟ. Ξέρω αλλά... ότι η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Ναι, ναι, καλά. Συγγνώμη, η διατησία είναι στην ΕΠΟ. Υποτίθεται ναι. Α, αυτός ο κύριος Περέρα είναι Έλληνας? Όχι. Όχι. Όσο είναι Μεξικάνα η Φουρέρα. Πώς είναι... ελληνική τότε η ΕΠΟ. Γιατί μόνο ο Περέιρα είναι που... οι εποπτείες, οι άλλοι δηλαδή... Ρωτάω που... εγώ ρε παιδί, ρωτάς, ένα, okay, ναι, ναι. Είπα ένα όνομα. Ναι, ναι, είναι τα άστοχα ερωτήματα όπως τον Όμηρο να πούμε. Ναι, ναι. Ή στα δημοτικά τραγούδια. Συγγνώμη. Γιατί φέραμε, ας πούμε, φέραμε. Δεν είναι έτσι, αλλά θα το πούμε. Ναι. Γιατί φέρανε, γιατί φέραμε, εμείς φέραμε. Φέραμε θα πούμε έτσι, ας πάρουμε και εμείς λίγη ευθύνη. Γιατί φέραμε ξένο διαιτητή? Γιατί προφανώς οι Έλληνες είναι αυτοί. Όχι. Που είναι. Περίμενε. Χθες ή προχθές ερώτησα και λες ότι υπάρχουν κάποιοι διαιτητές μου. Βεβαίως. Που είναι καθαροί. Ο Σιδηρόπουλος, γιατί εμείς φύριξε ο Σιδηρόπουλος? Γιατί δεν τον θέλει άεκρε Κωστή. Μπράβο. Άρα πού καταλήγουμε? Πού καταλήγουμε? Ναι. Φέρατε κύριε πάλι ξένο διαιτητή. Ποιος θα είναι αυτός? Αυτός θα μου πεις 1-0, αλλά δεν πειράζει. Πάτε, τελείωσε. Το είδες στο βλέμμα μου, έτσι! Ναι, σε είδα που έτοιμα. Πόσο εκπαιδευμένοι είστε πλέον. Είμαι περήφανος. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάμε να πάρουμε το κύπελο, Παναγιώτη. Δεν υπάρχει δηλαδή. Τέλος, πάμε να πάρουμε το κύπελο. Να νικήσουν. Ξένο θέλουν Έλληνα, ό,τι γουστάρουν. Δεν με ενδιαφέρει. Μες στην έδρα τους. Δεν μας περισσεύουν οι τίτλοι, αλλά δεν είμαστε και ΠΑΟΚ από τους τίτλους. Όχι βέβαια. Είμαστε για πιο ωραία πράγματα ΠΑΟΚ. Για όχι, πολύ πιο όμορφα πράγματα. Εννοεί και πολύ πιο αγνά και καθαρά. Και, το γάλα δεν το γλύφουμε από κάτω, αδερφέ. Ποντιακά καλατζέψεις, χάει αγνά. Κάτι ψηλά. Α, χοσέτια, ξέρεις το εν. Για πες. Είναι τα σκουπίδια. Αυτό, τα πες όλα. Τα πες όλα. Α, μπράβο. Μην ασχολείστε, ρε παιδιά, με χοσέτια. Γεια σου. Α, Πάνο.
Φιλιά! Λοιπόν, θα με βάλει στην κλήρωση. Ναι, ναι, πώς... Θέλω τα κρέατα γιατί δεν κέρδισα τα γυαλιά. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 485. Έχει γίνει φοβερή συνάντηση στην Αιμοδοσία. Είναι ο Μανολόπουλος και τα παιδιά από τα Ακροπολία. Και λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λέει, να σας δώσω γυαλιά να μου δώσετε κρέατα. Να σου δώσουμε κρέατα να μας δώσει γυαλιά. Μεγάλες στιγμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θουβού διακόπτη. Γεια σου, ρε Θουβού διακόπτη. Διακόπτης εσύ, όχι εγώ. Εσύ είμαι εγώ. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι διακόπτης, εγώ είμαι ο Θουβού. Εσύ, αυτό λέω. Εσύ. ΕΠΟ είναι ελληνική παράγκα ομάδων. Είναι για να μπαίνουν οι μάτσες που κάτω βρέχουν όταν βρέχει. Πολύ ωραίο και αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, πρόγνωση. Ένα γκολάκι στο 80 φεύγα, λέω μάτος. Μέσα εκεί να τσούξει. Στο τέλος εσέ. Στο 83, 85, 87 λέω μάτος μια κεφαλιά τάκ. Και έξαλλη πανηγυρισμοί εκεί μπροστά στο κύπελλο μέχρι να λήξει, ας πούμε, και άσου να κλαίνε και να τρέχουν και να βαράνε. Και ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ στο 90. Ίδιο με αυτά. Δεν ακυρώνεται γκολ. Δεν θέλω να σας πω τις φαντασιώσεις μου για αυτό το παιχνίδι. Δεν θα σας πω. Γιατί θα θεωρήσω ότι θα ρίξω λάδι στη φωτιά. Δεν θέλω, άσχημα. Έχω σκεφτεί διάφορα σενάρια. Αυτό είναι νόμιμο, δεν είναι λάδι. Καλά, εντάξει. Άσε τώρα, εντάξει. Τι ήθελα να πω. Είδες που όταν δεν σε διακόπτω δεν έχει σειρμό. Ναι, μα... Ξέμασες. Με ξέμασες. Είδες τώρα, που κρέμασες. Δηλαδή, κρέμασες, παράξενο, έκανες σκυλιά, δεν έχασες τον ειρμό σου. Δηλαδή χωρίς τη δική μου παρέμβαση χάνεις την ταχύτητά σου, φίλε. Την κοιλιά την είχα πάντα. Με ξέμασες, φίλε. Δηλαδή δεν το έχω. Δεν γίνονται αυτά. Ορίστε, πες. Είδες. Με έκοψες τα δύο. Τέλος πάντων. Το Τσουχνίδα βολεύτηκε, Τσουχνίδα. Βέβαια, όχι βολεύτηκε. Ο Τσουχνίδας βόλεψε κάποιον. Ο Τσουχνίδας είχε μία θέση. Ο Τσουχνίδας είχε μία θέση στο αυτοκίνητο. Ναι. Θα κατέβουν τα παιδιά. Άκουσα χτες τα παιδιά που λέγανε τα αμάξι έχουν εισιτήριο. Και λέω το Τσουχνίδα, αλλά εντάξει, θα κάνω. Ναι, ναι, ναι. Χθες πήρε ένας κύριος με τον που βγήκαμε από το στούντιο, τους φέραμε σε επαφή. Λογικά θα βγει ο Τσουχνίδας. Τώρα μας πει αν τακτοποιήθηκε το θέμα. Έτσι, παιδιά, αυτό είναι και το μέσο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, παιδιά. Αυτό είναι η παρέα μας. Και για άλλα πράγματα. Εδώ άλλωστε χθες, παιδιά, λέει λάστιχα, δεν ξέρω τι να αλλάξω. Τάκ, μπήκε το ανήρτηση στην ομάδα μας. Μπήκαν 10 άνθρωποι που ξέρουν, του δώσαν τη συμβουλή του. Αυτό είναι όπως σε μια μεγάλη παρέα. Να κάνουμε, έτσι είναι. Μια μεγάλη οικογένεια. Έτσι. Μια ευχή μόνο να πάνε όλοι και να έρθουν όμορφα, ήσυχα και ωραία, αυτό. Χωρίς προβλήματα και να μην έχουμε τίποτα θέματα. Παιδιά, αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή. Το λέμε συνήθως, το λέμε σήμερα και αύριο. Με αυτό θα ασχολούμαστε, παιδιά. Το νου μας 100%. Μας περιμένουν. Καλό δρόμο σε όσους πάνε και έρθουν. Γεια σου, Θουβού! Φιλιά! Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι φτιάχνεις. Σας ακούμε, βεβαίως. Είσαι ο. Καινούργιος είμαι στην παρέα. Μιχάλης λέγομαι. Πρώτη φορά παίρνεις. Πρώτη φορά. Και τελευταία. Και μας το κλείνεις. Έτσι είναι. Είναι πιθανόν γιατί οδηγάω και μπορεί να μην έχω σήμα. Είμαι φίλος καλός της Πέτρας της Κουμπάρας. Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Χρυσό κορίτσι. Χρυσό κορίτσι. Φίλε, πρώτη φορά βάφτισα τώρα την Κυριακή και με ιδιαίτερη συγκίνηση βάλαμε φυσικά πιπίλα ΠΑΟΚ μετά κατευθείαν στο Στεφανάκο. Κατευθείαν. Είναι πολύ καλά παιδιά και να είναι ευτυχισμένοι. Έτσι, έτσι. Πολύ χαίρομαι. Υπέροχα παιδιά, υπέροχοι γονείς. Θα είναι και ένα υπέροχο παιδάκι για να μου. Για πες λοιπόν. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω σε όλα τα ΠΑΟΚτσάκια, είτε που θα ταξιδέψουν είτε όχι. Υπομονή και επιμονή είναι φοβερό. Είναι αξιοσημείωτο, ναι. Το πόσο δύσκολο είναι να νικήσεις μία σέχτα 25 και βάλε ετών που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται σε μια νύχτα. Δεν μιλάω ούτε για offside του Βαρέλα, δεν μιλάω ούτε για τίποτε άλλο. Θα πω το πιο πρόσφατο για εμένα και το πιο αξιοσημείωτο πραγματικά. Η ΑΕΚ έχει να δώσει ένα τελικό κυπέλλο το Σάββατο. Μετά από όσα έχουν γίνει. Ναι. Ο Χρυστοδουλόπουλος είναι ένα βήμα από τον Ολυμπιακό. Είναι, ήδη, ήδη έχει συμφωνήσει. Ναι, ναι. Φανταστείτε και διανοηθείτε σε αυτή την πόλη μια παρόμοια κατάσταση. Δεν με υπάρχει. Το Βαρέλα να φεύγει. Το Μπρίγιοβιτς να υπογράφει στον Ολυμπιακό ελεύθερο. Επειδή δεν τούτο σας θα δίνει 200 και 300 παραπάνω. Σωστό. Δεν ανοίγει ρουθούνι. Ρουθούνι.
Εκτός είναι ότι θα φοβερό. Σκίζανε τον Σαββίδη, θα τον σκίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί αφήνεις τον παίκτη να σου φύγει. Υπάρχει, παιδιά, τους βλέπεις. Φίλε, τους βλέπεις. Τους βλέπεις. Δεν μιλάει κανένας. Όχι ότι αυτό απαραίτητα είναι καλό, έτσι. Δεν λέμε ότι είναι απαραίτητα καλό, έτσι. Εδώ έχουμε την άποψή μας. Απλά το επισημαίνεις και καλά κάνεις. Δες πώς συμπεριφέρονται. Είναι ανίκητη. Θα υπήρχε περίπτωση να βγει η φωτογραφία του Σαββίδη αν ήταν στο Φεραίρι. Καλά. Σοβαρά μιλάς. Πάμε καλά. Σοβαρά μιλάς τώρα. Άστο, αδερφέ. Λοιπόν, άστο. Υπομονή και επιμονή. Έλα. Πέσαμε. Πέσαμε. Ωραία τα είπες. Ακριβώς έτσι. Τους βλέπεις. Δεν κουνιέται φίλο. Ούτε ένας να βγει να πει καλά. Αφήνεις τον Χριστοδουλόπουλο και φεύγει. Καλά, δεν δίνεις το Βράνι στα λεφτά. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Καλά, ο Αραούχο, γιατί δεν κλείσει τον Αραούχο το Λιβάι για να τελειώνουμε. Βλέπεις. Κανένας. Κανένας. Δεν υπήρχε περίπτωση εδώ να γίνει αυτό. Δεν θέλουμε κιόλας να σκύβουμε το κεφάλι σε ό,τι πει ο πρόεδρος. Γιατί εκεί βλέπεις τώρα είναι όλοι φίλε, κάθονται προσοχή. Σούζα, στο μεγάλο Σούζα. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση πως τα βάζουν όλα στο πλάι. Μόνο και μόνο επειδή έχουν στόχο απέναντι. Μόνο και μόνο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Έτσι, καθάρισε λαιμό, καθάρισε. Θα κάνω και γαργέρες. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία ξεκίνησε από την Αθήνα. Ναι. Αυτό θα πει δημοκρατία, να μην τολμάς να πεις τίποτε. Έτσι. Γιατί σε τρώει το μαύρο φίδι. Ακριβώς εδώ ρε, θα φανταστείς. Σήμερα άκουγα τις ειδήσεις το πρωί και γελούσα. Και με λέει γυναίκα μου, γιατί γελάς? Λέω, άκουλο, τι γίνεται? Το γεροντάκο που μπήκανε στο σπίτι και τράβηξε τον πιστόλι για να προστατευθεί, που περάσανε χειροπέδες. Τους Αλβανούς που τους είχαν στην κλούβα και ανοίξαν την πόρτα για να μπουν στο φεριμπό, τους κατεβάσουν για Κρήτη να τους βάλουν στις φυλακές κάτω, τους είχαν χωρίς χειροπέδες και το σκάσανε. Τον γεροντάκο 80 χρονών που προσπάθησε να προστατεύσει τη ζωή του, του περάσανε χειροπέδες. Μην ξεφυσάς. Τι να μην ξεφυσάω, ρε φίλε. Τι να μην ξεφυσάς. Τι να μην ξεφυσάω. Καβάλισε ο άλλος μεθυσμένος στην Ταλίκα. Ναι, πάνε τα άτομα. Πάνε δύο άνθρωποι. Να πηγαίνεις στη δουλειά σου, στο ρεύμα σου, κανονικά το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου για το μεροκάματο. Και ο άλλος επειδή είχε πιει, όπως φαίνεται δηλαδή, γιατί ήταν τριπλάσια λέει η τιμή, καβάλισε τα κράσπεδα και θέρισε το θάνατο. Αυτό είναι φίλε. Κατάλαβες. Μου θύμισε ταινία αμερικάνικη που βλέπεις καμιά φορά τα κυνηγητά. Καρτέρι. Άμα σου είναι γραμμένο, αδερφέ. Τέλος πάντων. Θέλει παλικάρια εσείς που θα κατέβετε, θέλει μεγάλη προσοχή. Μας έχουν στην μπούκα. Δεν σηκώνει άλλη τιμωρία η ομάδα μας. Δεν σηκώνει άλλη τιμωρία. Και όπως είπες προηγουμένως, μεγάλα γεγονότα εγώ πολύ φοβάμαι να γίνουν. Να μας πετάξουν έξω και να μην παίξουν ούτε η Ευρώπη. Είναι κοπρόσκυλα. Εδώ και πολλές μέρες, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση, σας το λέω, δεν θέλω να το παίξω γιατί πολλοί από εμάς που έχουμε μικρόφωνο, έχω μια πληροφορία από μέσα. Τι μέσα, βρε, μπούφο. Τι μέσα. Διέστηση είναι. Τι. Μου κάνει εντύπωση που δεν κουνιέται φίλο. Τίποτε. Έχει τίποτε, μείνει τίποτε. Ο Γαύρος εκτός προκριματικό Champions League, θα πάει να παίζει στο Europa. Δεν κουνιέται φίλο. Σε συνδυασμό με την κουβέντα του γραφικού που είπε ότι θα δείτε, θα γίνουν και χειρότερα, μας υποθηκεύουν την επόμενη χρονιά. Φέτος το πρωτάθλημα μας το πήραν, κλέψαν 9 βαθμούς και το πήραν. Και θα κοιτάξουν, επειδή ο Πόντιος είναι τρελός και θα χώσει χρήμα να φέρει 3 και 4 πρωτοκλασσάτους για να παίξουμε ομίλους και να πάρουμε του χρόνου να νικήσουμε και τους δικαστές, Γιώργο, και τους διαιτητές, και τις διακοπές, και τις καρτοτενίες, και τους τρομοκρατημένους, όλα, γι' αυτό θα κοιτάξουν να βάλουν δυναμίτη, να υποθηκεύσουν και την επόμενη χρονιά με μείον 7, μείον 8, μείον 10 κάτι, να είσαι στον πάτο, για να μην μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Μία λύση υπάρχει, να βάλει ο κύριος Σαββίδης security σε κάθε είσοδο που θα μπαίνουν οι δικοί μας οπαδοί. Δικούς τους security από πάνω. Να κάνουν τρομερό έλεγχο, όχι μόνο στο ψάχνουμε, και ταυτότητα από πού στον κόρακα είναι.
Από πού στον κόρακα είναι και να τσεκάρουν και τα εισιτήρια. Πολύ φοβάμαι το πέτρο. 4-16, ευχαριστώ. Φιλιά, γεια σου Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μαω Μαω. Γεια σου ρε Μαω Μαω. Γιατί γελάς ρε Κωστή. Γιατί κατευθείαν μου ήρθε όπου σας βρίσκω σας. Σας κερδίζω. Κωστή. Ναι. Εγώ λέω να μην γκρινιάζουμε γιατί θα είναι ξένος ο διευθυντής. Εγώ αυτό το παιχνίδι το είχα γράψει κιόλας σε ένα site γιατί λέγανε γιατί ο Λιβάγια δεν πήγε κάρτα και η οποία θα τους θερούσε τον τελικό. Όχι φίλε. Τους θέλω όλους εκεί από το ΙΝΑΕΚ. Θέλω όλοι να είμαστε κι εμείς, όλοι οι παίκτες μας. Θέλω να είναι όντως ο πιο αντικειμενικός. Η δικιά τους επιλογή δεν με νοιάζει. Πραγματικά. Στο ΟΑΚΑ, ναι, και να τα κερδίσω όλα. Όλα τα ανάγκωτα να τα κερδίσω. Ναι. Εντάξει, αυτό θέλω. Ναι, αλλά εμένα δεν με άφησαν την άλλη φορά στο τελικό. Με στείλανε χωρίς τον Άτχο και χωρίς τον Κλάους, φίλε. Ωραίο είναι αυτό που λες, ότι δεν πειράζει. Εγώ είμαι πάω και θα τα όλα κόντρα. Οκ. Okay. Αλλά γιατί όμως δεν πρέπει να δώσει κόκκινη εκεί, στο Λιβάγια. Πρέπει να δώσει κόκκινη, φίλε. Ιδίως φέτος, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, εγώ γουστάρω, φίλε, να τον πάρω και να έχουν την καλύτερη τους δυνατή ομάδα. Ομάδα. Δεν θέλω να έχουν δικαιολογίες. Εντάξει, ότι ο Σιδηρόπουλος τους τόκλεψε, ότι ο Λιβάγια δεν έπαιζε, ο Ραούχο δεν ξέρω και εγώ τι έκανε. Όχι. Να είσαι βέβαιος ότι ό,τι και να γίνει, πάλι θα βρουν κάτι να πούν. Από τη στιγμή που θα πάρουμε το κύπελο, πάλι θα βρουν κάτι να πούν, να δικαιολογηθούν. Άστο. Πάμε εμείς να πάρουμε την κούπα. Αυτό που λέω εγώ δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όλη τη βδομάδα λέω, δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε αυτούς. Δεν έχουμε να δώσουμε καμιά απάντηση σε αυτό που με έχει κλέψει. Για μας το κάνουμε, για τον κόσμο, για τη δική μας στεροφημία. Δεν χρωστάμε τίποτα. Το άγχος το έχουν αυτοί να αποδείξουν πράγματα, όχι εμείς. Δεν διαφωνώ. Κωστή, και μιας και είμαστε Πέμπτη και πλησιάζει, όσο έτσι τα λέμε καλή ώρα τηλεφωνικά, βάζε από πίσω να ακούμε κάτι σε ΠΑΟΚ. Βάζε. Έχουμε από κάτω έτοιμα. Να σε καλά. 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 Λοιπόν, θα μπούμε κατευθείαν με το ηχητικό με το που θα γυρίσουμε, με τον παππού Σάβα που έχει φύγει και είναι μια πάρα πολύ δυνατή ραδιοφωνική στιγμή. Είναι από, το ηχητικό είναι από τον Αρένα, είναι από τον Γιώργο Ντουρσουνίδη, να λέμε και τις πηγές μας και υπάρχει στο διαδίκτυο. Το έψαχνα καιρό και το βρήκα. Με αυτό θα μπούμε. Χορηγή δεύτερης ώρας, πρώτης ώρας ήταν η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης που δίνουμε και σήμερα, είναι υπέροχο ηχείο Sony. Ήταν τα οπτικά Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά, Παναγίτης Αλδάρη 22 στην Νεάπολη. Εκπληκτικά πράγματα βρίσκεται εκεί και σε φακούς επαφής και ηλίου και οράσους και τα πάντα όλα. Και όλα στα όρθια, ψητοπολείο, τηλεοφόρο στρατού 18, εκπληκτικές γεύσεις, υπέροχα πιάτα. Επιστρέφουμε! Πάμε, πάμε, πάμε κατευθείαν γραμμές, περιμένετε και θα βάλουμε το χητικό πριν φύγουμε για το διάλειμμα των και μισή. Για να μην περιμένετε αφού είστε ήδη τέσσερις. Καλημέρα! Α, να πω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Υπέροχες γεύσεις, καταπληκτικές. 705-750, 16 χρόνια κορυφαίος απέναντι του Μασούτη. Επίσης, ζαχαροπλαστία Αρτοπία Νικολαίδης. Φρέσκα αγνά υλικά μεγάλα ημέρα στο παγωτό το χειροποίητο. Υπέροχο, όποιος πήγε τρελάθηκε. Καραλού και Δημητρίου 237 και 163. Και καφεδάκι το πρωί και χειροποίητα αρκοτοσκευάσματα. Και παραδοσιακές και μοντέρνες γεύσεις από άριστης ποιότητας υλικά. Και τούρτες για τα γενέθλια και τα πάρτι σας. 3D και τα λοιπά. Τα πάντα όλα. Η ζωή είναι γλυκιά με Νικολαίδη. Και φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα. Στη διαδυναμική ζελατίνα. Σόφι μηχανισμοί, ό,τι θέλετε, καλαμαριά, πολύχνη, χαλκιδική, 4-30-0-11, λέτε ότι ακούσατε το σποτάκι, λέτε ότι ακούσατε τη διαφήμιση για να σας κάνει ακόμα καλύτερες τιμές. Πάμε στις γραμμές, κληρώνουμε, είπαμε, κρέατα ενός μήνα το κροπελίο Άγγελος και υπέροχη η Χιούμπα Sony από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας, πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ναι, ναι, και sorry που περιμένατε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ένα πράγμα που θέλω να πω, ας πούμε, είναι ότι πριν από 3 χρόνια νομίζω είχε γίνει ο τελικός ΑΕΚ Ολυμπιακός ή από 2. Πότε ήταν, που έγινε με κοινές κερκίδες. Το θυμάσαι? Το 16. Με Τζιμπούρ. Ναι, 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 το 16. Νόμιζα θα λέγες και τον τελικό που η ΑΕΚ παίζανε, οι οπαδοί της ΑΕΚ παίζανε δεξιά, μπακ, αριστερά, χαφ και τα λοιπά, μπήκαν όλοι μέσα. Όχι, τότε όχι. Δεν υπήρχε γιατί... θέμα. Με Ατρόμητο ήταν πιο μια ομάδα, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι οι ΠΑΕ των δύο ομάδων σκέφτηκαν έξυπνα
Γιατί ας μην γελιόμαστε, αυτοί πήραν την απόφαση. Το μάτς τότε, επειδή ήταν τεταμένα τα αίματα, να γίνει και κλεισμένο το θυρών. Ναι. Έτσι, προστάτευσαν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο οι παράγοντες, οι πρόεδροι της ομάδας τους. Γιατί ήταν σίγουρο ότι θα γίνουν επεισόδια. Προφανώς επειδή είχαν άριστη σχέση μεταξύ τους. Και δεν είχαν σκοπό να βλάψουν τη μία από τις δύο ομάδες. Λέω εγώ. Ωραία. Το αποτέλεσμα τους όμως το πέτυχαν. Αφού δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχαν και τιμωρίες. Που ήταν σχεδόν σίγουρες. Ναι. Λέω. Τώρα εδώ βάζουμε εμείς το χέρι μας που λέμε στη φωτιά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι. Θέλω να πω ότι εγώ ήμουν αντίθετος από την αρχή με, το μάτι. Ναι. Με κόσμο. Γιατί αυτό που έγινε φέτος δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά. Έτσι. Να χαθεί ένα πρωτάθλημα τέτοιο από μια ομάδα. Όχι να χαθεί, να κλαπεί. Χάνεται ένα σκυλί που λύνεται από το λουρί. Χάνεται μια γιαγιά που έχει Αλτσχάιμερ. Ένα πρωτάθλημα δεν χάνεται. Εκλάπει. Να λέμε σωστά ρήματα. Στο και ίδιο, το ίδιο νόημα λέμε. Τώρα, ναι. Έτσι. Και να έχουμε την απέτηση να γίνει κάθοδος, μαζική μετακίνηση και ο κόσμος να είναι ψυχρεμός. Εντάξει ρε παιδιά, αυτό δηλαδή ποιος μπορεί να το κάνει. Έτσι. Είμαι ένας από αυτούς που δεν θα πάνε στην Αθήνα για αυτό το λόγο. Ναι. Γιατί δεν θέλω να γίνω μάρτυρας, χτύπα ξύλο. Κακόν περιστατικό. Ας μην προδικάσουμε, ας μην κακομελετάμε. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου και γι' αυτό είμαστε όλοι στην τσίτα. Ξέρεις ότι μπορεί να πάνε 17.000 και να βγάλουν γούστα κτλ. Κερδίσουμε, χάσουμε, να γίνει εκδρομή. Ναι. Αλλά οι εκατοντάδες χιλιάδες που θα βλέπουμε την ομάδα και την αγαπάμε, θέλω να πιστεύω εξίσου, θα πονέσουμε ίσως και παραπάνω από αυτούς. Ας μην προδικάζουμε λοιπόν, ας μην κακομελετάμε, αυτό λέμε, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, είμαστε, δύο πράγματα μας απασχολούν. Ένα, να φέρουμε το κύπελλο στο Λευκό Πύργο, δύο, να μην συμβεί το παραμικρό, γιατί θέλουν κάποιοι πραγματικά να μας υποθηκεύσουν, να μας αφανίσουν για του χρόνου. Το λέμε συνέχεια, κάθε μέρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, εγώ σαν εκπομπή δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω. Τι? Να το λέμε, επειδή ξέρω ότι ακούνε τα παιδιά και που θα πάνε και φίλοι τους κτλ. Αυτό λέμε. Προσοχή, γιατί είναι 100% βέβαιο, Θωμά. Εσύ είσαι Θωμά. Το όνομά σου Θωμάς είναι. Κώστας. Κώστα, είναι 100% βέβαιο ότι θα προκληθούμε. Ότι θα υπάρξουν παγίδες. Ότι θα υπάρξουν ενέδρες. Ότι θα υπάρξουν θέματα τέτοια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε την προσοχή μας 1000%. Και ένα στο αγωνιστικό να πω κάτι. Γιατί δεν μιλάμε για αγωνιστικά καθόλου, έτσι. Καθόλου. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε ένα θέμα στον άξονα, στο 4-6-8, εμείς. Έτσι, δηλαδή, όταν λες 4-6-8 οι θέσεις. Ναι, εκεί στον άξονα, οι θέσεις, γιατί... 4 δηλαδή τον... δίπλα στο Βαρέλα, ποιος θα παίξει δίπλα στο Βαρέλα, λες. Ναι. Όχι τον Βαρέλα, τον άλλον. Αυτό λέω, το 4 ποιος θα είναι δίπλα στο Βαρέλα, αυτό λέμε. Αυτό ναι. Θα είναι δίπλα στο Βαρέλα, το αμυντικό μας το Χαφ ναι. Και ανασταλτικά ο Μαουρίτσιο, έτσι. Ναι. Όχι, επιθετικά είναι καλός δημιουργικά, ανασταλτικά. Μία θέση παίζεται, σε διευκολύνω να σου το πω. Ναι. Μία θέση, αν θα παίξει αριστερά, γιατί στον άξονα θα είναι ο Πέλκας 100%, 10 που λέμε, οργανωτής. Αν θα παίξει ο Μπίσεσβαρ ή ο Μακ. Αν με ρωτάς εμένα, 100% Μπίσεσβαρ. Και εμένα. Καλά, και εμένα, αν χρειαστεί να μπει ο Μακ μετά φρέσκος κανένα 20 λεπτό, αν χρειαστεί στο τέλος να του τρέξει κτλ. Αλλά ή και ανάποδα μπορεί να πεις. Έτσι, να μπει ο Μακ και να βάλει μετά τον πίσω σβάρ. Αυτό εμείς νομίζω πρέπει να προσέξουμε τα πρώτα 20-25 λεπτά, γιατί η ΑΕΚ όσο περνάει ο αγώνας θα πέφτει. Θα κουράζεται. Από φυσική κατάσταση. Έτσι. Εμείς μέχρι στιγμής δείξαμε ότι δεν έχουμε τέτοιο θέμα φυσικής κατάστασης. Και η ΑΕΚ η αδυναμία της είναι στα άκρα. Δεν έχει εξτρέμ να δημιουργήσουν από ναι, πλάγια να κάνουν καταστάσεις. Δηλαδή, ο Χριστοδουλόπουλος ζήτησε να μην ξεκινήσει τον τελικό. Κοίταξε όμως, όταν θα μπει ο Χριστοδουλόπουλος μπορεί να κάνει τη διαφορά εκεί στο 60. Άξι. Με μια έμπνευση. Αν εμείς καθορίζουμε, φίλε, τη μοίρα μας. Αν εμείς μπούμε, θυμάσαι πώς μπήκαμε με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, το πρώτο τέταρτο, 20 λεπτό. Το θυμάσαι. Δεν καλή. Εδώ λες. Όχι. Στο κύπελο πέρσι εδώ, στη ρεβάνς που έπρεπε να κάνουμε την ανατροπή. Θυμάσαι. Αυτό θέλω να δω φέτος. Να μπούμε... η διαφορά είναι ότι παίζουμε σε εκείνο το γήπεδο. Μα αυτό πρέπει, αυτό πρέπει να τους πιπηλήσει στο μυαλό. Άλλο ο προπονητής. Άλλο λάθος της διοίκησης για μένα αυτό. Έλα σπατώ. Πέρα του ότι και στην αρχή γίνανε λάθη με τον Στανόγεβιτς. Πολλά. Δεν είναι της παρούσης τώρα. Όπως... Να τελειώσει, ακριβώς. Είναι, όπως καταλαβαίνεις πολλά... τώρα, δεν μας παίρνει να γυρίζουμε αλλού το βλέμμα μας για τον Στανόγεβιτς. Ειδικά αυτή τη στιγμή. Τα είπαμε τότε τα λάθη που έγιναν. Έχουμε ίσχυ τη συνείδησή μας. Ασκήσαμε σκληρή κριτική όταν έπρεπε. Είπαμε τα μπράβο εκεί που έπρεπε.
απονείμαμε τα εύσημα σε αυτούς που έπρεπε, όταν έπρεπε. Τώρα είναι μάχη, αδερφέ, απέναντι. Είναι ο εχθρός, δεν μπορούμε να κοιτιόμαστε μεταξύ μας και να μιλάμε για τους ανάγκες. Πάντως, εγώ έχω την εντύπωση, Κωστή, ότι είμαστε ένα κλικ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Είμαστε, 100%. Αλλά να μην λέμε όμως και ότι θα πάρουμε άνετα κτλ. Όχι, το βέβαια, το είπαμε 100 φορές, δεν υπάρχει. Και να έχουμε στο νου μας και την παράταση και πιο πέρα. Έγινε, Κώστα! Να είσαι καλά! Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα, Κωστή. Είμαι η Ελένη. Γεια σου, Ελένη μου. Ήθελα να πω καταρχήν για το χθεσινό αγώνα του βόλεϊ. Ναι. Στενοχωρηθήκαμε. Στενοχωριόμαστε γενικά τελευταία που την παρακολουθούμε την ομάδα. Πρέπει την επόμενη χρονιά κάτι να γίνει. Να βρούμε καλύτερους παίκτες. Να πέσει λίγο περισσότερο χρήμα στην ομάδα. Κάτι να γίνει. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε πλήθεια ατές. 3 χρόνια παίρναμε την κούπα, πρέπει να την ξαναπάρουμε. Νομίζω ότι είναι και θέμα προπονητή. Και σαφώς πρέπει να αλλάξει ο προπονητής. Αγαπούμε και ευγνωμονούμε αυτή την ομάδα, τη νιώθουμε πολύ κοντά μας, ενώ δεν είμαστε του βόλεϊ οι δήμονες, οι περισσότεροι από εμάς. Δεν ξέρω, εσείς μπορεί να ασχολείστε παραπάνω. Λίγο πολύ ο κόσμος περισσότερο ασχολείται με ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Αλλά αυτή η ομάδα μας χάρισε 3 συνεχόμενους τίτλους, πολύ αρσενικούς, πολύ αντρίκιους, πολύ παλικαρίσιους, πολύ παοκτσίδικους. Τώρα θα πρέπει να την ευγνωμονούμε, να μην γυρίσουμε την πλάτη που ήρθε η αποτυχία. Αυτό που αγαπάς είσαι δίπλα του στη δύσκολη στιγμή. Στο πανηγύρι είναι εύκολο να μας το λέει εκεί. Στη δύσκολη στιγμή είσαι στο προσκέφαλο. Για να του πεις σήκω, πάλι σε πιστεύω, σε αγαπώ, μου χάρισες ωραία πράγματα. Θέλω να είσαι δυνατός. Να είσαι εκεί. Όχι... Άρα να κάνουμε όποιες βελτιώσεις πρέπει να κάνουμε. Πολύ σωστό. Σε επίπεδο προπονητή παικτών. Αυτά οι δήμονες πρέπει να πάνε πάνω και να δουν τι πρέπει αυτοί να κάνουν για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Επίσης να πω, η Παναγία να είναι μαζί με τα παιδιά που θα κατέβουν κάτω στην Αθήνα. Έτσι. Ναι, μεν είναι προσευχή, τα μυαλά τους να είναι χαλαρά, να πάνε απλά να απολαύσουν τον αγώνα με την ομάδα μας. Και να πω πόσο ξεφτύλα είναι η ομάδα των διαιτητών στην Ελλάδα, θα πρέπει να ντρέπονται όλοι οι διαιτητές, να φτάσουμε στο σημείο να ζητάμε Ισπανό, δεν ξέρω τι διαιτητή. Μα έτσι ακριβώς, με αυτά που έδειξαν, λογικό δεν είναι. Ναι, λογικό. Κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτό. Λέει πισωγύρισμα, λέει γιατί... Λίγο τσίπα με τον καμία. Άστο, μην το ψάχνεις. Ναι. Ελένη, δεν είναι άτσιπη. Δεν υπάρχει, καμία. Τέλος πάντων, είναι πολύ λυπηρά τα πράγματα έτσι όπως τα παρακολουθούμε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πέρα από το να τα λέμε και ίσως κάποιοι τα ακούσουν και ευαισθητοποιηθούν να πατήσουν λίγο πόδια. Έγινε, Ελένη μου, δώσε μου και τα 3 τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. 656. Γεια σου, Ελένη. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Θέλω να κάνει σήμα όταν θα έρθει η ώρα για το ηχητικό. Ναι, καλημέρα. Καλώ το παιδί. Δεύτερη φορά περνώ τη δεύτερη δεν ισχύει, με την πρώτη το λέμε αυτό, αλλά δεν πειράζει, τη δεύτερη. Είσαι ο. Ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάκη. Είμαι αυτός με τον Παύλο που σε ήρθα και σε γνώρισα εκεί. Μάλιστα, με τον Συντριβανίσιο. Μπράβο, λοιπόν. Άκου τι θα πω, Κωνσταρή. Ναι. Εκεί που θα μπουν μέσα στο γήπεδο η ομάδα, να γυαλίζουν τα μάτια τους. Οι φίλαθλοι που θα πάνε εκεί, εγώ δεν μπορώ να πάω γιατί δεν έχω οικονομική και δεν θα μπορούσα να πάω. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι αυτοί θα προκαλούν και οι δικοί μας να χαμογελάνε. Αυτό. Σωστό. Ακείνοι θα προκαλέσουν, σίγουρα θα προκαλέσουν. 100%. 100%. Εκεί είναι να μην πέσουμε στην παγίδα, αυτό που λες. Να μην τους κάνουμε τη χάρη. Οι δικοί μας να χαμογελάνε. Πάνε να δουν ένα κύπελο και να είναι χαρούμενοι, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό, να χαμογελάνε και να γυρίσουν όσοι πάνε να σκεφτούν εκείνη τη στιγμή ότι αφού κατάφεραν φέτος και μας έκλεψαν το πρωτάθλημα με τους βαθμούς που αφαιρέθηκαν και αφού εκπώνησαν ένα σχέδιο για να γίνει όλο αυτό, μην πέσουμε και στη δεύτερη τους παγίδα που είναι να βάλουν την ομάδα σε τέτοια διαδικασία να ξεκινήσει του χρόνου με πολλούς βαθμούς μείων, με τιμωρίες μεγάλες για να μας έχουν του χρόνου εκτός πρωταθλήματος πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί βλέπουν ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορούν. Κωστά, εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα. Εγώ είμαι οδηγός ταξί. Ναι. Στον δρόμο, ξέρεις, τι συγκέντρωνε πολλές περιπτώσεις. Με βρίζουν, με κάνουν και εγώ χαμογελάω. Και με λέει μια μέρα ένας, εσύ ρε φίλε γαϊδαρος, τι κάνε, βάζ μου, λέει, εγώ σε βρίζω και εσύ γελάς. Αυτό να κάνουν οι δικοί μας εκεί. Και να τους τρελάνουν. Ακριβώς.
Και την οργή μας, την οργή μας που είναι συσσωρευμένη, να τη μετατρέψουμε σε ενέργεια, σε πάθος, σε τρέλα, σε φωνή. Και οι παίκτες να μπουν και να δαγκώνουν λαιμούς από το πρώτο λεπτό. Όποια οργή έχουν μαζέψει μέσα που τους έκλεψαν τον ιδρώτα τους, που η ιστορία έγραψε ότι εκλάπηκε ένα πρωτάθλημα έτσι, έτσι τελικά, νταβατζιλίκι μέσα στα δικαστήρια, αυτή την οργή τη σωρευμένη να τη βγάλουν σε τρέξιμο, σε πάθος, σε δύναμη, σε αυταπάρνηση αυτό. Αυτό που λες, να γυαλίζει το μάτι. Είναι πολύ ωραία έκφραση. Ογδοντήλα μυρίζει, γιατί είναι παλιά έκφραση, αλλά είναι αληθινή, αδερφέ. Μπορώ να πω και τα τελευταία χαρακτηριστικά μου. 498. 498. Θύμησε μου πάλι όνομα. Κώστας. Έγινε Κώστα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Α, λοιπόν, πρέπει. Χρωστάω και θα βάλουμε. Έχω πει κι άλλη φορά. Είναι πράγματα που δεν θέλουμε να τα βάζουμε συνέχεια, γιατί δεν θέλουμε να γίνουν σούπα. Ειδικά ηχητικά που έχουν να κάνουν με ανθρώπους που έχουν φύγει. Δεν θέλουμε ούτε αυτό το πράγμα να το κάνουμε να κουράσει. Δεν θέλω. Θέλω με πολύ σεβασμό και με πολύ φιδό να βάζω αυτά τα ηχητικά. Το λέω και για τις τουλάρας τα ηχητικά που κόψαμε, λοιπόν, αλλά και για τον παππού το Σάβα που αρχικά δεν το είχαμε, το βρήκαμε, υπήρχε στο διαδίκτυο, το κόψαμε, υπάρχει. Θα τα βάλουμε σήμερα τα ηχητικά αυτά. Γιαγιά, όπως σας είπα, θα ετοιμάσουμε αφού πάρουμε το κύπελο. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν θέλω να κάνω πριν τον τελικό. Θα το κάνουμε τη βδομάδα που έρχεται. Εβδομάδα που θα είμαστε κυπελούχοι. Να πω και κάτι ακόμα γιατί το ξεχνάω. Δεν σημαίνει ότι η κατάκτηση αυτού του κυπέλου, όταν έρθει, εγώ δεν κάνω υποθετική πρόταση, αν το πάρουμε, όταν και αφού θα το έχουμε πάρει το κύπελο, γιατί το αξίζουμε, δεν σημαίνει ότι θα μειώσει ή ότι θα ακυρώσει τη στενοχώρια από την απώλεια, από την κλεψιά, από την ιστορία με το πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση. Ναι, μεν θα φύγει λίγο το μυαλό, ναι, μεν θα είναι μια παρηγοριά, δεν σημαίνει, γιατί το ακούω από διάφορους, να πάρουμε το κύπελο, λέει, να ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί τίποτα. Ένα κλεμμένο πρωτάθλημα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, το μεγαλύτερο σκάνδαλο της πεντηκονταετίας, αυτό το οποίο εκπώνησαν και έφεραν εις πέρας οι σύμμαχοι, οι ντεμέκ αντίπαλοι, ο ένας που δεν βγήκε να παίξει και έκανε τους θεατρινισμούς του αιώνα, ο άλλος που βγήκε και καλά τρομοκρατήθηκε και δεν το είδαμε αλλά μας το είπαν και τα λοιπά, όλο αυτό, οι μείον 9 βαθμοί, οι 70 βαθμοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο με ένα μάτς λιγότερο, δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρουμε το κύπελο θα ξεχάσουμε όλο αυτό που έγινε. Όλο αυτό που έγινε θα πρέπει να το κουβαλάμε, θα το κουβαλάμε μέσα μας. Πώς οι παππούδες λένε για το Λίτσα, πώς λένε για το Φακί, πώς εμείς λέμε τόσα χρόνια για το Σπανάδα. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν θα ξεχαστεί. Και θα πρέπει από αυτή την ιστορία να διδαχθούμε, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, να μην ξαναεπιτρέψουμε σε κανέναν να μπει μέσα στο σπίτι μας, να μας το μαγαρίσει, γιατί αυτό έγινε φέτος. Πάμε να ακούσουμε τον παππού Σάβα σε πρώτη φάση και μόλις γυρίσουμε να ακούσουμε και τα ηχητικά της Τούλας. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Πετράν. Πέτρο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον παππού Σάβα. Είναι στο Γιώργο Τουρσουνίδη αυτά τα λόγια. Ακούστε τα. Πόσο επίκαιρα, πόσο γνήσια, πόσο αυθεντικά είναι. Πάμε. Πάμε κατευθείαν γραμμές. 2310-287-888. Ακούσατε τον υπέροχο αυτόν άνθρωπο εκεί που είναι ψηλά. Παίξτε και για αυτόν. Παίξτε και για αυτούς που έφυγαν. Να ξαναπώ ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο ηχείο Bluetooth Sony από την ηλεκτρονέτ Παπουκίνης Νικολαίδης και μια σακούλα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Άγγελος στη Νεάπολη. Πάμε στις γραμμές 287-888 να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα! Ναι! Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας! Μήπως γνωρίζετε τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς που θα κατέβουμε κάτω? Να φέρουμε την κούπα. Εκτός από αυτό, Κωστή, να προσέχουμε όχι τον διπλανό μας, τον παραδιπλανό και όλους. Και γιατί... τον παραδιπλανό του παραδιπλανού. Όλους, Κωστή. Όλους, γιατί όντως αυτό που έλεγες ότι είναι ύποπτη η συζήτηση του Ολυμπιακού προβληματίζει πολύ κόσμο. Όχι μόνο εσένα, Κωστή. Ναι. Κάτι ήθελα να πω. Άκουσα το ηχητικό. Όντως, δηλαδή, ο κύριος Άφας, καλό παράδοση εκεί που είναι, τέλος πάντων, το είπε, τα είπε όλα
μέσα την καρδιά του. Τόση αξιοπρέπεια. Σωστά. Τόση αξιοπρέπεια. Ο εγγονός του θα πρέπει να είναι πολύ περήφανος και να πηγαίνει στην Τούμπα κάθε φορά. Και να τον μνημονεύει. Να πω ότι δεν ήταν, φυσικά δεν ήταν μόνος ο Γιώργος ο Τουρσουνίδης, ήταν το Γρηγόρης το άτομο, αγαπημένος φίλος, παλιός, παλιά καραβάνα στα γήπεδα με πολλά χιλιόμετρα. Έτσι ήταν δίδυμο τότε στην εκπομπή. Ναι, επισημάνω και αυτό, έτσι, γιατί... άκουγα. Ναι. Λοιπόν, όντως τελικά Κωστή μετά αφού έκλεισε η εκπομπή σου με πήρε κάποιες ακροατήσεις τέλος πάντων και κανονίσαμε το θέμα. Τακτοποιήθηκε. Βέβαια, θα φύγουμε κάτω αυτό μαζί. Η δύναμη του ραδιοφώνου. Αυτή είναι. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, κοίταξε, λέει, είμαι ψημένος να πάω, αλλά δεν είχα παρέα και τέλος πάντων δεν μπορούσα να πάω, εισιτήρια κτλ. Κανονίστηκε τώρα και οπότε το Σάββατο πρώτο ο Θεός, 9.30 ώρα ξεκινάμε την πορεία μας για κάτω. Έγινε Μανώλη! Τέσσερα παουξάκια. Λοιπόν, Κωστή, βάλουμε για την κλήρωση. Έγινε, σε έβαλα ήδη. Μανώλη 600. Και μη σταματάτε, παιδιά. Πάω κολλέ, φέρτε το κύπελο στον πύργο το λευκό. Αυτό, έτσι, αυτό, έτσι. Αυτό να πάμε κάτω. Μπόι, φιλιά, φιλιά. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί, ναι. Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο... Πού και πού. Έλα ρε πού και πού. Τι γίνεται. Καλά, καλά. Όλα καλά. Σ' ακούω. Τι. Στεναχωριέμαι λίγο που ακούω τον κόσμο και ίσως και κάποιους από κάποια ραδιόφωνα που τρομοκρατούν ίσως λίγο έτσι λίγο τον κόσμο να μην κατέβει κάτω. Τραγικό. Αυτό είναι... Ναι. Πρόσεξε. Άλλο να λέμε προσέχετε και άλλο να λέμε μην πάτε. Γιατί τώρα, θα γίνει πόλεμος. Δεν μου αρέσει να μιλάω για άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς και για άλλους συνεργάτες σου. Ναι, ούτε χρειάζεται. Αλλά άκουσα τώρα τελευταία και ένα ότι βάλτε λέει οθόνη λέει στην Τούμπα, μην κατέβετε κάτω, να το δούμε λέει μέσα στην Τούμπα λέει το μάτς, να πανηγυρίσουμε εκεί. Κοιτάξτε να δείτε. Κοίταξε, επειδή συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν έχουμε φοβηθούμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή. Άλλο το να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν πρέπει να το πούμε, αφού ξέρουμε, αφού γκραζόμαστε. Πώς σου πω, είναι καθήκον, είναι υποχρέωσή μας να πούμε, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, μας έχουν παγίδες τιμένες, να έχουμε το νου μας, προσέξτε. Άλλο αυτό και άλλο να τρομοκρατήσουμε και να πούμε μην πάτε, είναι και εκ του πονηρού το μην πάτε, έτσι. Πολύ θα ήθελα να μην πάμε. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι φέτος ο λαός του ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά σημάδια συμπεριφοράς. Άριστα. Μέσα στην Τούμπα, άριστα, φίλε. Όχι πολύ καλά. Άριστα στα δυο μάτς. Ενώ είχαν γίνει όσα είχαν γίνει, ειδικά στο μάτς με την ΑΕΚ, ενώ είχε γίνει που είχε γίνει αυτό με τον Γαύρο, ο κόσμος, φίλε, ήταν υποδειγματικός. Έπνιξε την οργή του, φίλε. Έπνιξε τα συναισθήματά του. Άστο. Στα εντός έδρας, αλλά και στα εκτός έδρας. Φυσικά. Και στα εκτός. Από εκεί και πέρα, ένα έχω να πω. Να μην φοβόμαστε εμείς, αυτοί να φοβούνται. Αυτοί γιατί να μην φοβούνται, δεν το κατάλαβα. Πολύ σωστά. Πολύ αυτοί σωστά. Πολύ σωστά. Να φοβούνται και μέσα στον αγωγικό χώρο. Αυτοί έχουν να αποδείξουν πράγματα. Εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα, φίλε. Δεν θα διανοηθώ να μην εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια. Δηλαδή, όποιος νομίζει ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, οκ, okay, δεκτό, να μην κατέβει στην Αθήνα. Αλλά όποιος θέλει να κατέβει και φοβάται. Συγγνώμη, να πάει να πάρει σήμερα το εισιτήριό του και να κατέβει. Τέλος. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Τα πες όλα. Δεν μας δίνεται η ευκαιρία κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στον τελικό. Τόσα χρόνια περιμέναμε και λέγαμε να πάμε σε έναν τελικό. Αυτό. Να πάμε να σπάσουμε την κατάρα αυτού του γηπέδου. Ναι. Να φέρουμε την κούπα. Εναι, την αξίζουμε. Ήμασταν όλη τη χρονιά. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τώρα αυτό που αποδείξαμε όλη τη χρονιά. Εγώ πραγματικά δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Θα πάμε όμορφα και ωραία. Έτσι. Θα νικήσουμε. Έτσι. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Φιλιά. Άνοιξε, φίλε. Ατσαλώνουν την ψυχή μας. Άστο να πέσει από κάτω, φίλε. Οι χιλιάδες οπαδοί μας. Ωραία, φίλε, γιατί τέτοια ενδεκάδα. Αυτό πράγμα δεν σου δημιουργεί μια ψυχή εφορία, ένα καμάρι, μια αυτή ρε παιδί μου, κατευθείαν. Δεν σου έρχονται ασπρόμαυρες σκηνές και φάσεις από αρχείο. Κάντε αυτό το οποίο ξέρετε να κάνετε. Παίξτε για εσάς, παίξτε για τον λαό, παίξτε για τον εαυτό σας, την ιστεροφημία σας. Παίξτε για να το εξιστορείτε στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας. Παίξτε για τον άνθρωπο που είναι εκεί, πρόεδρος, μπροστάρης. Παίξτε για αυτούς που έφυγαν. Παίξτε για τα 4 γράμματα, παίξτε για τον Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινοπολιτών. Απλά,
Δεν σας ζητάμε τίποτα παραπάνω. Δεν έχετε κανένα άγχος. Δεν έχετε να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν. Το αποδείξατε όλη τη χρονιά. Μετατρέψτε, μετουσιώστε την οργή για την κλοπή σε πάθος, σε τρέλα, σε αυταπάρνηση. Με μάτι που γυαλίζει, δαγκώστε λαιμούς, μπείτε και από την αρχή, σφυροκοπήστε τους. Μην τους αφήσετε να πάρουν ανάσα. Τιμωρήστε την αλαζονία τους. Τιμωρήστε τα ψεύτικα λόγια τους. Αυτό. Χωρίς καμία υποτίμηση στον αντίπαλο. Χωρίς καμία αλαζονία. Προσέξτε, άλλο τρέλα πάθος, άλλα αλαζονία. Μπείτε και δικαιώστε μας. Δικαιώστε το όνομά σας. Δικαιώστε τα 4 γράμματα. Έλα, έλα, ρε αρρώστια, έλα, έλα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Μου επιτρέπετε τα μικρά ξεσπάσματα, παιδί κι εγώ είμαι. Μαζί σας το ζω. Έλα. Έλα, στελάρα. Έλα, ρε φίλε. Κωνσταντίνε. Πρώτη φορά τον άκουσα τον κύριο Σάβα. Είναι τόσο επίκαιρο σαν να τα είπε χθες αυτά τα πράγματα. Ναι. Καλό παράδοσο να είναι περήφανος ο γονός του πραγματικά. Έτσι. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν και οι προπονητές. Εγώ θέλω να πω για το Λουτσέσκο το δικό μας, ότι ο τρόπος πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, πολλοί μπορούν να πιστεύουν ότι να μπούμε μέσα να τους πνίξουμε, να τους παίξουμε στο μισό γήπεδο. Αυτό θα κάνουν οικονομία δυνάμεων αυτοί. Θα κοιτάζουν να μην παίζει παιχνίδι με φάουλ, με καθυστερήσεις. Δεν ξέρω δηλαδή τακτικά τώρα πώς θα το δει ο κ. Λουτσέσκο, να τους δώσουμε λίγο χώρο, να φτάνουμε στη μεγάλη μας περιοχή, να έχουν κανένα δυο πίσω. Γυρίσματα να τρέχουνε, γιατί εμείς είμαστε πιο γρήγορη ομάδα από αυτούς και στην κόντρα μπορούμε να φύγουμε πιο γρήγορα, να τους δεις ας πούμε κάπου ανοιχτούς. Αυτοί δεν έχουν αποδείξει τίποτα, φίλε, όσον αφορά, γιατί δεν έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν ομάδα. Αυτοί θα πάνε να το κλέψουν το παιχνίδι, φουλ άμυνα και οικονομία δυνάμεων στο μισό γήπεδο. Στέλιο, προπονητές δεν είμαστε. Όμως, τι θέλω εγώ και τι προσδοκώ και τι περιμένω. Περιμένω να μην μπούμε επιφυλακτικά, να μην μπούμε οπισθοχωρημένοι, να μην τους περιμένουμε. Δηλαδή, θέλω πολύ περισσότερη τρέλα στο παιχνίδι, πολύ περισσότερο πάθος από ότι στο μάτς το μεταξύ μας, ας πούμε, στην Τούμπα. Με περισσότερη επιθετικότητα, με περισσότερο πάθος από την αρχή. Δηλαδή, κλείς τους από την αρχή, πάρ' τους στον αέρα με ένα γρήγορο γκολ, αλλάζει όλο το μάτς, φίλε. Με ένα 0-1, δηλαδή, από την αρχή. Μην δείξει κανένα φόβο, μην δείξει κανέναν ενδιασμό. Εγώ πιστεύω το λάθος της Τούμπας ήταν που δεν ξεκίνησε το πίσω. Αυτό... πιστεύω να μην το ξανακάνει. Το θέμα του κλειστή άμυνα μπορεί να ταΐσει και το Μπρίγιο, μπορεί να βγάλει και μια παλιά που θα σε αλλάξει όλο το παιχνίδι. Δηλαδή αυτό που λένε να το βάλει στο 60, μήπως έχει παλάτα και αυτά, εγώ δεν είμαι συμφωνός. Εγώ θέλω να μπει από την αρχή, γιατί με μια-δυο παλιές μπορεί να μην χρειαστεί να πας στην παράτα να τον έχει για μετά. Σωστό. Αυτός ξέρει λοιπόν. Εμείς να του πούμε πώς θα κάνει τη δουλειά του. Αυτό ζητάμε όμως. Να μπουν με τρομερό πάθος. Δηλαδή να βρεθούν προεκπλήξεως οι παίκτες ΑΕΚ. Όταν θα δουν να γυαλίζει το μάτι. Όταν θα είναι κατά κύματα η ομάδα θα σφυροκοπεί. Δηλαδή να μπει από την αρχή με ένα γκολ στο πρώτο τέταρτο. Με ένα 0-1. Φίλε, αλλάζει όλο το παιχνίδι. Θα ανοιχτούν αυτοί. Μπορεί να μπει και ένα δεύτερο μετά. Γεια σας. Τελειώσαμε. Και σε αυτά τα παιχνίδια είναι ποιος το θέλει παραπάνω και πιστεύω ότι εμείς πραγματικά εκ των πραγμάτων λόγω της αδικίας το θέλουμε πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Απλά αυτό, θέλω... να μην τους αγχώσει. Απλά να τους βγάλει υπέρμετρο πάθος να πάρουν κάρτες και αυτά. Πρόσεξε. Όταν λέω πάθος, δεν είναι να κλωτσάνε να φορτωθούμε από το 10 με κίτρινες και κόκκινες. Γιατί μας περιμένουν. Όταν λέω πάθος εννοώ κυνήγι στην μπάλα. Αλληλοκάλυψη, pressing, ασφυκτικό, με κατακύματα επιθέσεις. Ξέρει ο προπονητής πώς θα το κάνει αυτό. Με κάθετες, με σέντρες, με κίνηση από τα πλάγια, με ανεβασμένα τα μπακ, δεν ξέρω τι. Απλά και να δούμε, πάθος. Ναι. Και να δούμε τον ξένο διαιτητή. Θέλουμε ένα σοβαρό όνομα, όχι απλά επειδή θα είναι ξένος, θα μας φέρουν κανένα κουνάβι, κανένα σβό. Θέλουμε ένα διαιτητή επίπεδο. Κουνάβι, μάλιστα. Ναι, κατάλαβες. Ο Κουνάβιτς. Ναι. Θέλουμε ένα διαιτητή επίπεδο. Μπορεί Σέρβος. Ή Κουνάβιεφ, Ισπανός. Ναι, ο Κουναβίνι, Αλμπέρτο Κουναβίνι, Ιταλός. Έτσι ο Χέρμπερτ Καλχάιντς Χέρμπερτ Κουνάβεν. Ο Γερμανός, επίσης καλός. Ναι. Έγινε ρε φίλε, τα λέμε κουστί. Ο Φαν Κούναβεν, Ολλανδός. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας, πάμε στον Μέθε. Επόμενο. Καλημέρα σας. Ζουμουσού καλημέρα. Λέμε. Καλώς το παιδί. Έχει μια διαφήμιση σε μια γαλλική ομάδα, λέγεται Ασβέλ Μονακό. Μυρίζουν οι μασχάλες, φίλε.
Όλοι αυτοί. Κάνανε αδελφοποίηση με την Bochum. Ναι, την Bochum. Ελπίζω να μην είναι κανένας τέτοιος βρωμήλος ο διαιτητής. Κωστή, επειδή ακούγεται κάτι για Ισπανό διαιτητή, πραγματικά θεωρώ τους Ισπανούς μακράν τους χειρότερους διαιτητές στον πλανήτη. Μακράν δηλαδή. Δεν υπάρχουν χειρότεροι διαιτητές από τους Ισπανούς. Ακόμη και τα κορυφαία ονόματα. Μπορεί να τεινάξουν ένα παιχνίδι στον αέρα. Ναι. Ας φέρουν οποιονδήποτε θέλουν εκτός από Ισπανό. Είδα το μήνυμά σου πρωί και γελάω, αδερφέ. Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, τι. Δηλαδή, Κωστή, ακούω όλο αυτό το πράγμα. Ακούγοντας πρώτα τον Κρυσάβα, είναι τόσο συγκινητικός, ρε φίλε. Και φέτος είναι ακόμη πιο συγκινητικός. Δηλαδή, έχοντας βιώσει και αυτό, γιατί αν θυμάσαι εκεί, λέει ο άνθρωπος ότι εσείς δεν έχετε περάσει αυτά που περάσαμε εμείς. Ξαφνικά βιώνεις αυτό το πράγμα που είναι ένα από το κομμάτι που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι σαν να έζησε τη χρονιά αυτή που περάσαμε, τις μέρες μετά από την 25η Φεβρουαρίου και δόθε, είναι σαν να τα έχει ζήσει όλα ο παππούς ο Σάββας. Αυτό ακριβώς. Σαν να είναι εδώ και να βγαίνει σήμερα στο τηλέφωνο για να πει αυτά. Δηλαδή συγκλονιστικό, παιδιά, βλέπετε. Και ένας άνθρωπος που είναι στα τελευταία του Κωστή βγαίνει και λέει ότι εγώ θα πάω στο γήπεδο και παίρνω κόντρα στο τι λέει η οικογένειά μου, τον εγγονό μου και θα πάμε. Και εμείς έχουμε ως παδούς μας, οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνει ο κερατάς ο σύζυγος, που για να τιμωρήσει τη γυναίκα του πάει και κόβει το παπάρι του. Ακριβώς. Λοιπόν, και λέμε, λέει, να μην κατέβει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Παιδιά, φέτος τον κόσμο του ΠΑΟΚ τον βίασαν παραφύπη στο θέμα της παρουσίας στο γήπεδο. 10 αγωνιστικές μας απέτρεψαν αυτό να πάμε στο γήπεδο μας. Με διατάξεις φωτογραφικές, ειδικά για εμάς, να μην πάμε. Δεν είδα να κουνηθεί φιλό. Δεν πήγαν στη Ριζούπολη ο παδί της ΑΕΚ. Εκεί δεν είναι μετακίνηση. Εκεί τίποτα, έτσι. Ήτανε Σάββατο απόγευμα, φίλε, εκεί. Δεν μετράει, έτσι. Λαμία και κλεισμένων των θυρών μόνο τα διαρκεία. Στην Τρίπολη τα ίδια. Στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη το ίδιο. Στον Ατρόμητο το ίδιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι μια τρομερή αλητεία. Επιβάλλεται να πάμε όλοι με μάτι που γυαλίζει, με ψυχή που θα πετάει φλόγες, έτσι, να αφήσουμε τη φωνή μας, μόνο τη φωνή μας και την τρέλα μας, και να δώσουμε τη φλόγα του ΠΑΟΚ, Κωστή. Οι οποίοι έχω ένα μότο, είχα ένα προπονητή όταν ήμουν μικρός, είχε ένα μότο. Η επίθεση είναι καθαρά θέμα ταλέντου. Η άμυνα είναι θέμα διάθεσης και ψυχής. Πολύ ωραία. Τουλάχιστον θέλουμε αυτή η 11, αυτό λέω και στο γιο μου συνέχεια για το που αγωνίζεται. Την ψυχή σου πρέπει να καταθέσει την άμυνα, να δώσετε ό,τι έχετε και δεν έχετε σε τρεξίματα, σε δυνάμεις κτλ. Και το ταλέντο ξεχυλίζει, το γνωρίζουμε. Έτσι. Στήριξε αυτό ο διπλανός στο συμπαίκτη, αλληλοκάλυψη, τρέξιμο συνεχές. Πάθος, απόλυτη συγκέντρωση, γιατί κανένα λάθος δεν συγχωρείται σε αυτά τα παιχνίδια. Μην φοβάστε τίποτα. Καμιά κατάρα του ΟΑΚΑ, καμιά παράδοση. Είστε η καλύτερη ομάδα όλο το χρόνο. Ένα μάτσα ακόμα. Κάντε αυτό που ξέρετε καλά. Και ο κόσμος στην κερκίδα ξέρει τη δουλειά του. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα. Πάμε και καταθέτουμε τα λαρίγια μας. Κωστή, όλη τη θετική μας ενέργεια για να πάμε να φέρουμε την κούπα. Θα σας πάρω τηλέφωνο το Σάββατο. Θα είμαι πριν το μάτσα εδώ, στούντιο, να ξέρετε, να επικοινωνήσουμε. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα. Πάμε. Μία γραμμή ακόμα, γιατί πρέπει να βάλουμε και τα ηχητικά, να βάλουμε την τουλάρα μας, αλλά και να κάνουμε και τις κληρώσεις. Καλημέρα σας! Ναι! Καλώς το παιδί! Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους, ζήτω ο ενιαίος ΠΑΟΚ! Γεια σου Γεωπόνε! Βάλε τον Τζουκλίδα να πάρει τηλέφωνο και να ρωτήσει τι σημαίνει ενιαίος ΠΑΟΚ, πες το Γεωπόνο να μας εξηγήσει. Λοιπόν, είμαστε περήφανοι που είμαστε ΠΑΟΚ, στήριξη στη διοίκηση Τσαλούπουλου, πρέσιμ στον Κατσαρί, να κάνει πρέσιμ στον Ιβάν για να δώσει λίγα φράγκα παραπάνω για την υπέρβαση του χρόνου 2000 διαρκείας. Και κλείνω με ρητορική ερώτηση, βλέπεις, είμαι ακριβώς αντίθετος με τον Χριστάρα τον Κολομπάμπλε. Πάντα μακρηγορώ. Λοιπόν, ρητορική ερώτηση, αν έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ παιχνίδι τίτλου με την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, ποιο θα ήταν το πρώτο θέμα της εκπομπής σου? Φιλιά! Γεια σου αδερφέ! Πάω παντού, ζει το ενέος ΠΑΟΚ! Φιλιά, γεια σου Γεωπόνε! Γεια σου Γεωπόνε! Ξαναβάλω το αυτό, γιατί ο στίχος είναι ακριβώς αυτό, τι πρέπει να κάνει η ομάδα. Αύριο θα κορυφώσουμε. Σε μια νύχτα έγινε τροπεούχος. Απ' την Αθήνα έφυγε ένδοξος κυπελούχος. Έχουμε πολύ ήσυχο μαξιλάρι. Πολύ ήσυχο. Το λέω για αυτούς που πιθανόν τις τελευταίες εβδομάδες συνειδησιακά να έχουν προβλήματα. Το λέω για αυτούς. Υπάρχουν κάποιοι που
πανηγυρίζουν σαν τρελοί. Είναι εντάξει με τον εαυτό τους για αυτό το πρωτάθλημα. Στα χαρτιά. Οκ. Okay. Εκεί δεν μπορώ να συζητήσω. Δεν θα έρθω εγώ αν είσαι 25, 30, 35, 40, 45 τώρα να σου διαμορφώσω το χαρακτήρα. Δεν μπορώ. Και δεν θέλω κιόλας, ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Καμαρώνεις γι' αυτό. Έγινε. Αν δεν καταλαβαίνεις τι συζητάμε και αν η κουβέντα σου γυρίζει πάλι πάντα το πιστόλι που φάνηκε, οκ, okay, εκεί, εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό, το είπαμε. Αν λοιπόν εσύ καμαρώνεις για αυτό το πρωτάθλημα στα χαρτιά, οκ, okay, δεν μπορώ να αλλάξω κάτι γι' αυτό. Σε παραπέμπω στα πανό σου που έβγαζες ότι πρωτάθλημα στα γήπεδα και όχι στα δικαστήρια. Ψεύτικα. Οκ. Okay. Εμείς περιμένουμε η ομάδα το Σάββατο να κάνει το καθήκον της. Όμορφο κεραία. Εσείς που φεύγετε ήδη από σήμερα, φεύγει ο κόσμος από σήμερα. Εσείς που θα φύγετε αύριο, εσείς που θα φύγετε Σάββατο, ξημερώματα που θα είναι το μεγάλο κομβόι. Ιδιαίτερη προσοχή, με πίστη, με αγάπη για το σύλλογο, για την ομάδα, για τα τέσσερα γράμματα, για το διπλανό σας. Να είστε υποψιασμένοι, να είστε προσεκτικοί, να είστε ξύπνοι και πονηροί για αυτά που πρόκειται να σας επιφυλάξουν. Θα το λέμε συνέχεια. Πάμε να πάρουμε το κύπελο από αυτούς που μας έκλειψαν το πρωτάθλημα. Είδατε πώς τα φέρνει η μοίρα. Πώς τα φέρνει η μοίρα. Πώς τα φέρνει η μοίρα. Θέλω, μαέστρο, να μου δώσεις δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 51. Να δώσω τα κρέατα και να δώσω και το ηχείο. Το 11 και το 49. Το 11 και το 49. Μαγιά μου, μαγιά μου. Λοιπόν, τα κρέατα. Η Φρόσο σε 542 το νούμερό της. Κερδίζει τα κρέατα. Γεια σου, Φρόσο! Μία από τις πολλές γυναίκες που ακούν την εκπομπή. Μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά. Ξεχωριστές οι φωνές, φίλε, οι γυναικείες. Βλέπεις. Λοιπόν, και το ηχείο πηγαίνει. Κάτσε να δω. Περίμενε. Λοιπόν, ο Θεόφιλος Ιωακιμίδης. Καλημέρα, Κωστή και συνακροατές. Και εκπομπή βάλαμε για το ηχείο Θεόφιλος Ιωακιμίδης σε 9.43. Λοιπόν, θα φύγουμε. Να πω τους χορηγούς πριν γιατί δεν θέλω μετά. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Κωστή μου λέει. Κάτσε να δω λίγο. Την επόμενη φορά που ο Γεωπόνος μου πετάξει το γάτι θα το απαντήσω αναλόγως. Είναι η δεύτερη φορά σερί που το κάνει και με προκαλεί. Κανονίστε τώρα μεταξύ σας, έτσι. Κανονίστε. Επειδή μίλησες παραπάνω, Χρήστο, γι' αυτό. Αγάπη μεταξύ μας. Εννοείται. Αγάπη τα ζουμουσάκια μεταξύ μας. Λοιπόν, ξαναλέω, χορήγη δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. 16 χρόνια νούμερο 1. Καταπληκτικές γεύσεις. Υπέροχα πιάτα, όποιος πήγε ξαναπάει. Ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης. Χειροποίητο το παγωτό, λόφρεσκο με αγνά υλικά και γάλα ημέρας. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Τούρτες ολόφρεσκες, λαχταριστές, μοντέρνες με παραδοσιακές γεύσεις από άριστη ποιότητα υλικά. Με 3D, ό,τι θέλει το παιδί, τι θέλει. Θέλει McQueen, θέλει, ξέρω εγώ, Frozen, θέλει ήρωες με πιτζάμες. Θέλει τι, θέλει Πέπα το γουρουνάκι. Θέλει τι, Σοφία η πριγκίπισσα. Πως λένε το πατέρας, φίλε, που έχει αγόρι κορίτσι. Πιάνω όλο το φάσμα. Βλέπεις και κάθισα και τα είδα, θέλετε να σας πω. Κάθισα και τα είδα μόνο. Τι θέλετε, Paw Patrol, τα σκυλιά. Τι θέλετε, πείτε μου. Τι. Όλα εδώ. Φραουλίτσα. Σοφία η πριγκίπισσα. Τι θέλεις, τα πάντα όλα. Η ζωή είναι γλυκιά με Νικολαίδη. Δύο καταστήματα, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Θα φύγουμε με την τουλάρα μας που ξέρουμε ότι βλέπει όπως και πολλοί ακόμα από εκεί πάνω. Αυτό το κύπελο να αφιερωθεί σε αυτούς που έφυγαν μέσα στη χρονιά. Που δεν πρόλαβαν να δουν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, γιατί θα έβλεπαν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, που έφυγαν μέσα στη χρονιά, που δεν πρόλαβαν να δουν τον ΠΑΟΚ κυπελούχο, γιατί θα τον δουν κυπελούχο το Σάββατο. Και βέβαια που είχαν και τις συμπάθειες, όπως είχε η τουλάρα μας με τον Μπρίγιοβιτς, με το Χλάτς Χλούτς που έχει γράψει ιστορία, με αυτό θα φύγουμε. Πρώτο σκόρερ εννοείται, πανάξιος, 27 γκολ σύνολο, δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος αυτό. Ο προηγούμενος που είχε πετύχει τόσα γκολ ήταν ο Κούδας, που είχε πετύχει νομίζω δύο λιγότερα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λίστα. Λοιπόν, αλλά σύνολο όλα τα γκολ, όχι στο πρωτάθλημα. Ή ο Κλάους
Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως 27 γκολ σε πρωτάθλημα Ευρώπη κύπελο δεν έχει πετύχει κανένας και προσέξτε, δεν τελειώσαμε. Δεν έχεις φυλάξει και ένα-δυο τεμάχια για το Σάββατο ρε Λεβέντη με την Κοτσίδα. Ε, και χωρίς play-off. Δηλαδή, πόσο γουρλής μπορεί να είναι ο Τσατσαρός, ρε φίλε, που σε βρίσκει Σεπτέμβρη αρχή τη σεζόν στην Αριστοτέλους και σου λέει πάω ξουμού σου και του λέω θα βγεις πρώτο σκόρε, φίλε. 30 γκολ βάλε, του είπα. Λοιπόν, στο ματάκι είναι αυτό. Η ευχή της μάνας μου, φίλε. Η ευχή της Κυραλίκης. Λοιπόν, φεύγουμε την ντουλάρα μας. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός. Κλουτς, λέει για να το κλατς κλουτς, λέει. Τώρα πραγματικά είναι το κλατς κλουτς. Πάρ' το μάτο, εσύ βάλ' το κλατς κλουτς. Χάλασαν τα μαλάκια του πουλιού μου, δώστε να πάρει. Άστα, αγόρι μου. Κλατς κλουτς, λέει για να το κλατς κλουτς, λέει. Τώρα πραγματικά είναι το κλατς κλουτς. Πάρ' το μάτο, εσύ βάλ' το κλατς κλουτς. Χάλασαν τα μαλάκια του πουλιού μου, δώστε να πάρει. Άστα, αγόρι μου. Πόσο είναι την Παρασκευή η φυσιοθεραπεύτρια μου. Κοίτα να δεις, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ τρελή, δεν πιστεύω την Κυριακή μετά για χαμηλή θερμοκρασία να πας στον ΠΑΟΚ. Όχι τρελή φυσιοθεραπεία, θα σου κάνει κακό, με λέει, πρόσεχε, κάνουμε και φυσιοθεραπείες. Όχι τρελή, δεν θα πάω. Εμένα με έχεις για τέτοιο, τι παραμένει αυτό, εγώ δεν είναι εδώ, δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι να ζώσουν και στα γκολ έκανες και πιρουέτες, έχω πληροφορίες. Τι να πω, ρε παιδί μου, ειλικρινά. Εγώ πραγματικά είδα ένα ΠΑΟΚ αυτό που ονειρεύομαι να δω, ρε Κώστα. Δηλαδή το πραγματικό δικό μου ΠΑΟΚ είναι αυτό ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε. Καλή εβδομάδα. Είστε η. Η Χλατς Κλουτς. Η Χλατς Κλουτς.